τρίτος τελικός στην Basket League Scratch. Έκτος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες στην εφετινή σεζόν. 35ος και για τις δύο ομάδες σε ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται στην αρένα με 32 νίκες και 2 ήττες. Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται στην αρένα με 28 νίκες και 6 ήττες. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται σε τελικό για 19η φορά στην ιστορία του. Στις προηγούμενες 18 συμμετοχές του έχει 6 τίτλους και υπήρξε 12 φορές φιναλίστ. Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται για 20η φορά. Έχει κατακτήσει 15 τίτλους. Ήταν 4 φορές φιναλίστ στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για να παρακολουθήσουμε ένα μάτς που βεβαίως πάντοτε, επειδή ακριβώς είναι τελικός και επειδή είναι κιόλας η πρώτη ευκαιρία που έχει ο Ολυμπιακός και ταυτόχρονα η τελευταία ευκαιρία που έχει ο Παναθηναϊκός να μείνει ζωντανός, είναι η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δημιουργεί επιπλέον συνθήκες οι οποίες προφανώς δεν ίσχυαν ούτε στον αγώνα τον πρώτο την προηγούμενη Κυριακή, ούτε στον δεύτερο. Στο ΆΚΑ είναι ένα διαφορετικό μάτς, απλώς για να μείνω πιστός στις πολύ σωστές επισημάνσεις. Εδώ Γιάννης Φερόπουλος μαζί με τον παλέμαχο διετή που είναι ο κομισάριος ο κύριος Καρούσης. Μένει να δούμε εάν θα παρακολουθήσουμε ένα μάτς με ίδια πλοκή Λάζο, με ίδιο σενάριο όπως τα προηγούμενα δύο, ή εξαιτίας των εκτάκτων συνθήκων οι δύο προπονητές και κατ' επέκταση οι δύο ομάδες θα πάνε σε διαφορετική λογική. Νομίζω ότι ο Γιάννης Φερόπουλος δεν πρέπει να αλλάξει κάτι, γιατί μια επιτυχημένη συνταγή δεν πρέπει να αλλάζει, ενώ ο Παναθηναϊκός σίγουρα πρέπει να ψάξει κάτι καινούριο. Είδαμε από πριν και το ξαναβλέπουμε τώρα τον Εστεμπάν Μπατίστα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει απουσία πέρα από τη γνωστή του Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά από 5 μάτς, 3 εναντίον του ΠΑΟΚ και τους 2 τελικούς με τον Παναθηναϊκό, μπορεί να ποντάρει στον Ουρουγουανό που αποτελεί και όλα σημείο αναφοράς μέσα στη ρακέτα, τον Εστεμπάν Μπατίστα. Το ερώτημα βεβαίως είναι πόσο ετοιμοπόλεμος είναι ο Ουρουγουανός. Και πλέον σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε όταν θα αρχίσει το μάτς και σε ποια λογική θα πάνε οι δύο ομάδες. Κάποια πράγματα που φάνηκαν, είτε επιβεβαιώθηκαν είτε διαψεύτηκαν εδώ οι δύο προπονητές, ο Σωτήρης Μανολόπουλος εκ δεξιών, αριστερά ο Γιάννης Φερόπουλος, δεν είχαν αναμετρηθεί ποτέ, γιατί ο Μανολόπουλος δύο φορές που κοουτσάρισε ο συνεργάτης του Καλαφατάκη με τον Μακεδονικό δεν είχε βρει απέναντί του ομάδα την οποία να κοουτσάρισε ο Σφερόπουλος. Ο προπονητής του Ολυμπιακού από την άλλη πλευρά, που πιστώνεται τα εύσημα και της πορείας στην Ευρωλίγα και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το τελικό, αλλά και το γεγονός, κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά ούτε με προπονητές του Παναθηναϊκού ούτε με προπονητές του Ολυμπιακού, είναι αίτητος Λάζος Φερόπουλος φέτος του Παναθηναϊκού. Έχει 4-0. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι βλέπουμε δύο προπονητές Έλληνες στο πάγκο. Ο ΣΕΠ κάνει φανταστική δουλειά και γενικώς η σχολή προπονητών στην Ελλάδα φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει καρπούς. Αυτό είναι γεγονός, το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες και για τους προπονητές, και η ΜΕΝΚΙ δεν είναι περιζήτητη στην Ευρώπη, και αυτό το γαϊτανάκι εδώ των τελικών είναι άλλη μια ευκαιρία να αποδείξει το ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό πρωτάθλημα, να αποδείξουν και τη δυναμική τους. Ολυμπιακός αρχίζει με το Μάντζαρη στον Άσο, το Σπανούλη στο 2, τον Ντάρτεν στο 3, τον Μπρίντερ στο 4 και τον Ντάνστον στο 5. Η συνήθις πεντάδα στα προηγούμενα δύο μάτς, ο Μανολόπουλος δεν είχε τον Διαμαντίδη και δεν τον έχει ούτε σήμερα. Αρχίζει με τον Ντεμάρκους Νέλσον, τον AJ Σλότερ, τον Βλαδίμιρο Γιάνκοβιτς στο 3, τον Αντώνη Φώτση στο 4 και τον Λουκά Μαύρο Κεφαλίδη στο 5. Αυτή είναι η πέντε του Παναθηναϊκού. Είδαμε και την πεντάδα του Ολυμπιακού. Θα πάμε στην παρουσίαση των δύο ομάδων τώρα. Παναθηναϊκός εδώ με τον Χαραλαμπόπουλο, τον Σλότερ, τον Ποφορίδη, τον Γιάνκοβιτς, τον πολύ αναβαθμισμένο στη σειρά των τελικών και γενικώς στα play-offs Αντώνη Φώτση. Εδώ αρχηγός του Δημήτρη Διαμαντίδης, ο οποίος στην καριέρα του έχει 36 νίκες και 30 ήττες σε 66 μάτς όλων των φάσεων κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο.
τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που κατηγόρησε τον Ηρακλή. Και από την άλλη πλευρά τώρα ο Γηπεδούχος και προηγούμενος με 2-0 Ολυμπιακός. Με το 4 είναι ο Fred Pettway. Στη δεύτερη γωνιά του τον Ολυμπιακό Ερτζόρτζια. Ο Θέλο Χάντερ. Ο Brian Dunston με πολύ μεγάλη συμβολή στο πρώτο μάτς. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Βασίλης Πανούλης την πέμπτη σεζόν του με την ομάδα. Ο Τρεμέλ Ντάρντεν που είναι πολύτιμότατος στα μάτς εναντίον του Παναθηναϊκού όπως το αναλύσαν προηγουμένως. Κώστας Λούκας MVP του πρώτου τελικού. Ο Όλιβερ Λαφαγιέτ. Ο Μάτ Λοτζέσκι. Ο Γιώργος Πρίτεζης. Και ο Δημήτρης που... Και εδώ ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο Πρίτεζης που... Στα εφετινά μας... Εδώ ακολουθούν ο Βαγγέλης Μάτζαρης και ο Βασίλης Καβαδάς. Προπονητές ομάδας των ομάδων. Ο Γιάννης Φερόπουλος από τη μια πλευρά. Ο Σωτήρης Μανολόπουλος από την άλλη. 2-0 προηγείται ο Σφερόπουλος. Παρόν στον αγώνα. Σήμερα, αφού τελείωσαν νωρίτερα από ό,τι θα το ήθελε υποχρεώσει τον Ατλάντα Χοκς, ο άλλοτε συμπαίκτης του Λάζου στον Ολυμπιακό και πρώην παίκτης της ΑΕΚ και πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης το 2012, ο Πέρο Άντιτς, ο οποίος λίγο πριν μίλησε στον Άρη Μπάρκα. Πέρο Άντιτς, Πέρο, did you miss all this? Always, πάντα, πάντα. I miss Ολυμπιακός, I miss... These crazy fans, you know, and I'm glad that I'm here today to support them. Can it be compared to the NBA? No chance. This is unique situations, unique atmosphere that can be only filled here. And you are also a unique player that now is a free agent. Have you ever dreamed about a future return? Always, always, man. That's why I come every summer here to support my team. It's that's profession, but my love towards this team is huge, so I will be here always. In my heart, or like a professional basketball player. And even on the court, sometime again, even in the far future. You never know, man. You never know what the future gonna bring. Let's hope so. Today is gonna be a good day. Celebrate, enjoy today, and then we're gonna think about next seasons. Thank you very much. Thank you. Όπως μας είπε ο Πέρο Άντιτς, φυσικά και του λείπει αυτό που συμβαίνει σε αυτό το γήπεδο. Πάντα του λείπει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό έρχεται εδώ με κάθε ευκαιρία και ζει μια ατμόσφαιρα η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με την ατμόσφαιρα που υπάρχει στο NBA. Θα στηρίζει πάντα αυτή την ομάδα και από εκεί και πέρα το μέλλον θα δείξει αν θα επιστρέψει όχι μόνο ως φίλαθλος όπως κάνει κάθε καλοκαίρι, αλλά και για να παίξει. Είναι ελεύθερος, θα δούμε τι θα συμβεί το καλοκαίρι. Όπως είπε προς το παρόν, ελπίζει ο Ολυμπιακός να κερδίσει, να κάνει το 3-0, να γιορτάσει και αυτός μαζί με την ομάδα και θα σκεφτεί στη συνέχεια το μέλλον του. Ο Πέρο Άντιτς που ολοκλήρωσε τη δεύτερη σεζόν του Ατλάντα Χοκς, την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ της Ανατολής που πήγε στους τελικούς αλλά και τους σκούπισαν οι Καβαλίες. Ο Λευτέρης Σούμποτης είναι παρόν, προπονητής στο παρελθόν και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και του Άρη και του ΠΑΟ και του Ηρακλή και του Πανιωνίου και της ΑΕ. Κανείς άλλος προπονητής στην ιστορία δεν έχει κοτσάρει όλες τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, ιστορικές ομάδες. Του Άντιτς του έμεινε και εξακολουθεί να το κουβαλάει αυτό, επειδή προηγουμένως κουβεντιάζαμε Λάζο για τον Διαμαντίδη, για τον Σπανούλη. Η στάμπα του παίκτη των μεγάλων αγώνων. Έπαιζε πάντοτε καλά στα σημαντικά μάτς ο Άντιτς. Ναι, όντως. Όντως ήταν ο παίκτης ο οποίος ξεχώριζε στα μεγάλα μάτς και ήταν μάλιστα στα πολύ σημαντικά παιχνίδια, ήταν ο παίκτης κλειδί. Κόντας, Χινάς και Φούφης, οι διαιτές του αγώνα. Τους αναφέρω με την ελπίδα να μην χρειαστεί ξανά να ασχοληθούμε μαζί τους. Εδώ του Σαμβούκτσεβιτς. Παρόν και αυτός στον αγώνα, όπως και άλλοι μπασκετικοί. Είναι ο Παναγιώτης Φασούλας. Θα τους δούμε κάποια στιγμή αργότερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε μια μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό, μια μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του τρίτου τελικού
ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να υπενθυμίσω, ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο μάτς εδώ την προηγούμενη Κυριακή με 81-76-70. Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στις 10 Ιουνίου πριν από 4 μέρες. Εκεί άλλος ο Ολυμπιακός το ΆΚΑ με 76-69. Ο Ολυμπιακός έχει επιβληθεί και στα 4 επετεινά μάτς μεταξύ των δύο ομάδων. Έχει κάνει 2 break, 2 εκτός έδρας νίκες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Και από σήμερα αρχίζει να μετράει τις ευκαιρίες του για να πάρει ένα πρωτάθλημα που του λείπει από το 2012 απέναντι σε μια ομάδα η οποία επιδιώκει το 3-peat, τον τρίτο σερί τίτλο της μετά από εκείνους που πήρε το 2013 και το 2014. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι ήδη παρατεταγμένοι στο παρκέ με τον Ντάρντεν, τον Ντάνστον, τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη και τον Μάντζαρη. Ο Πρίντεζη που νομίζω ότι είναι ο σταθερότερος παίκτης του Ολυμπιακού και ο πιο καθοριστικός μέχρι στιγμής στους πρώτους δύο τελικούς και γενικώς όλα τα μάτς που έχει παίξει ο Πρίντεζη φέτος εναντίον του Ολυμπιακού είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο άλλος Λουκάς είναι αυτός με την θεμελιώδη προσφορά του που ωστόσο δεν έχει αντίκρισμα μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Πάντοτε εδώ με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον Μάρκους Νέλσον, Γιάνκοβιτς, Φώτσης, Μαυροκεφαλίδης και Σλότερ είναι έξω από την πεντάδα όπως ήταν και στους προηγούμενους δύο τελικούς. Ο Διαμαντίδης Μανολόπουλος εναντίον Σφερόπουλου. Δύο ομάδες που βρίσκονται εις άγραν της νίκης που για τον Ολυμπιακό σημαίνει πρωτάθλημα, για τον Παναθηναϊκό σημαίνει μια παραπάνω ζωή. Πρώτη κατοχή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο τρίτο τελικό. Στην απευθείας μετάδοση του ΟΤΕΤΗ για τον Παναθηναϊκό με τον Αμερικανό το Σλότερ. Κολλάει από την αρχή πάνω του ο Μάντζαρης. Ο Σπανούλης είναι στον Ντεμάρκους Νέλσον. Λογικά ο Νέλσον θα πάει να ποστάρει για να οδηγήσει εκεί το Σπανούλη. Να το εδώ. Καταφωνεί. Συμβαίνει αυτό. Έρχεται εκεί να σταματήσει ο Ντάνστον με τάπα. Το σούτ του Φώτση. Επιθετικό rebound. Ο Γιάνκοβιτς. Δεν υπάρχει ακόμα σκορ. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Παναθηναϊκός επιτίθεται με τον Σλότερ. Στις αλλαγές πηγαίνει πάνω τον Ντάνστον. Δεύτερο επιθετικό rebound. Μαυροκεφαλίδης. Δεν μετράει το καλάθι. Χρεώνεται με βήματα ο σέντερ. Κατά συνθήκη σέντερ που ουσιαστικά η θέση του Μαυροκεφαλίδη είναι τεσάρι. Αλλά η λήψη Μπατίστα τον βλέπουμε από τα αρχή να παίζει πουταριστός. Είδαμε δύο επιθετικά rebound ενώ στο πρώτο μάτς είχαν μόνο 5 σε ολόκληρο το παιχνίδι. Άρα δείχνει ότι υπάρχει μια άλλη διάθεση τουλάχιστον από το Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός με τον Σπανούλη στο 5-2-5. Δεν ξέρω πόσους ευνηδιασμούς θα μετρήσουμε. Δεν είναι πάντως κάτι που περιμένουμε να συμβεί πολύ. Εδώ ο Τάρτερ με βιολί του για το 2-0 ανοίγει και το δικό του λογαριασμό και το λογαριασμό στο μάτς από τον Τρεμέλ Ντάντεν που είναι πολύ καλό σε τέτοια τελειώματα κοντά στο καλάθι. Ντάντεν μαρκάρει τον Γιάνκοβιτς στο 3. Μαυροκεφαλίδης παίρνει το φάουλα τον Ντάνστον. Εδώ επειδή ο Συναπτά έτη κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας απέναντι σε έναν παίκτη στον οποίο πηγαίνουν οι περισσότερες μπάλες στην επίθεση του Παναθηναϊκού, σουτάρει με πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας, είναι πολύ αποτελεσματικός, αλλά ώρες μοιάζει να υποφέρει από τη μοναξιά του Μαυροκεφαλίδης. Γιάνκοβιτς, καλάθι τριών πόντων, 3-2 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά το καλάθι του Τρεμέλ Ντάρντεν. Ο Πρίντες για το Σπανούλη, κολλημένος πάνω του ο Νέλσον. Ο Σπανούλης βάζει την μπάλα μέσα, Ντάνστον θέλει να αποστάρει το Μαυροκεφαλίδη, θα γυρίσει, υπάρχει φάουλ από τον εκ Κιλκής και εκ Τσεχίας ορμόμενα Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βάλει από την αρχή την μπάλα μέσα. Βλέπουμε ότι σε όλες τις επιθέσεις και όλες οι ομάδες έχουν ποστάρει τουλάχιστον μία φορά. Αυτό δείχνει ότι θέλουν να πάνε στα σίγουρα, θέλουν να περάσουν πάρα κοντά στο καλάθι, γιατί το φως δεν είναι μόνο το σκορ, είναι και τα φάουλ, είναι και το να μαζέψουμε την άμυνα και να δημιουργήσουμε διαδρόμους. Και γιατί επίσης οι ευνηδιασμοί σε τελικούς και σε μεγάλα μάτς υποπίεση είναι κάτι που σπανίζει. Και επίσης για
ότι όπως είπε και ο Λάζος πριν από την έναξη του αγώνα, οι δύο ομάδες βλέπουν τα ποσοστά τους στα τρίποντα να έχουν χαμηλώσει πολύ στους τελικούς. Λογικό είναι αυτό, με άλλη πίεση σουτάρης εναντίον του Κορύβου και του Κολοσσού, και δεν το λέω υποτιμητικά. Ντάνστον εναντίον Μαυροκεφαλίδη. Θα γυρίσει εκεί με το αριστερό ο Μαυροκεφαλίδης. Ο Ολυμπιακός καθάρισε τη φάση στην άμυνα του. Στο σετ παιχνίδι τώρα με τον Πρίτεζη. Την μπάλα έξω, Σπανούλης. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα από τους περιφερειακούς του σε πρώτη φάση μέχρι να βρει στήριγμα, έρισμα μέσα στη ρακέτα. Ήταν μια προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό να ντουμπλάρουν τον Πρίτεζη. Πιστεύω αυτό θα ξεκινήσουν, θα κάνουν και στη συνέχεια του παιχνιδιού. Σπανούλης πάει σε μια διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Ντεμάρκους Νέλσον. Πάντοτε βεβαίως στους τελικούς στα μεγάλα μάτς οι προσωπικές μονομαχίες, πέρα από την τακτική των δύο προπονητών και το ένστικτο του κάθε ενός παίκτη και ειδικά των στάρ, Λάζο, είναι κάτι που πρέπει να το περιμένουμε. Σίγουρα είναι και ο εγωισμός στη μέση. Ο καθένας θέλει να μετρήσει ένα τίτλο παραπάνω, να κερδίσει μια προσωπική μονομαχία και με αυτόν τον τρόπο να πει ότι κέρδισα το μάτς, κέρδισα το τίτλο. Σπανούλης είναι στη γραμμή, έβαλε την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη ο αρχικός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι δεν θέλει να πιέσει όλο το γήπεδο. Επιλέγει την άμυνα από το τρίποντο και μέσα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει να πάει σε αργό ρυθμό. Δεν το συμφέρει ο υψηλός ρυθμός. Η μπάλα στα για τους Σλότερ στις αλλαγές. Είναι πάνω του ο Πρίντεζης. Ο Σλότερ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό με μια διείσδυση. Γενικώς, επειδή όπως το έχουμε πει κατά επανάληψη, το σύγχρονο μπάσκετ προς τα εκεί έχει πορευθεί εδώ και καιρό. Αυτό το έκανε για πρώτη φορά η Ζαλγκίρης στο Final Four του 1999. Εδώ είναι δεύτερο φάουλ του Ντάνστον που το είχαν πάρει τότε από τον Ντόν Νέλσον. Ήταν ο επηρεασμός, ο πολύ έντονος τότε λόγω του. Των σχέσεων των Λιθουανών. Κλειστή άμυνα βλέπουμε από τον Ολυμπιακό. Ένας, ναι. Ένα-δύο ενός επιλέγουν να παίξουν το Λουκά Μαυροκεφαλίδη και μέχρι στιγμής δικαιώνονται. Θα δούμε λοιπόν και τους βλέπουμε ήδη πολλές αλλαγές σε όλα τα screen ένθεν και ένθεν. Το rebound του Χάντερ που αντικατέστησε τον Ντάνστον, τον οποίο σχεδόνται με δεύτερο φάουλ. Το heads out από το Μαυροκεφαλίδη. Εδώ είναι πάρε βάλε η πάσα του Σπανούλη. Παρ' όλα αυτά ο Χάντερ θα χάσει την ευκαιρία να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 6-3 μετά από 3 λεπτά στον τρίτο τελικό του παραθήματος. Νέλσον, Γένιο Γιάνκοβιτς, ο Σλότερ θα πάρει ένα σου τριών πόντων. Καλάθι για την ισοφάριση, 6-6 από τον Αμερικανό που έκανε καριέρα στη Γαλλία προτού έρθει στην Ελλάδα. Μάντζαρης. Ο Ντάρντεν με τον Γιάνκοβιτς, 13 δευτερόλεπτα στη διάθεση των φιναλής της Ευρωλίγκας. Ξανά το heads out, η λόμπα του Σπανούλη, το λάθος του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, η κατοχή είναι για τους ερυθρόλευκους. Ο Γιάνκοβιτς πατάει γραμμή, πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δύο πάγκους, στον Άρη Μπάρκα και στον Κώστα Κατέβα, σε τι εστιάζουν οι προπονητές σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να πληροφορηθούμε. Άρη. Βασίλη, απλά πράγματα έχει ζητήσει ο κότς Φερόπουλος, καλή άμυνα, rebound και μεγάλη προσοχή στο να μην δεχτεί ο Ολυμπιακός εύκολη σποτ στο transition. Μέχρι στιγμής με εξαίρεση τα rebound, νομίζω ότι σε όλα τα υπόλοιπα οι ερυθρόλευκοι έχουν πάρει άριστα. Επιθετικό rebound, καινούργια κατοχή του Ολυμπιακού, Πρίντεζης, η διείσδυση, το foul, πολύ γρήγορα και στον Κώστα Κατέβα, ενώ ο Γιώργος Πρίντεζης έχει την ευκαιρία να αυγατήσει τους πόντους του Ολυμπιακού και ενώ λόγω του δεύτερου foul του Μαυροκεφαλίδη, όπως και ο Ντάνστον, ο Μανολόπουλος τον αποσύρει, πρώτη εμφάνιση του Μπατίστα, πάμε στον Κώστα Κατέβα. Πράγματι ο Ουρουγουανός είναι η πρώτη κίνηση του coach Μανολόπουλου στο παιχνίδι, για να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι. Περιμένουν πολλά από αυτόν στο σημερινό μάτς. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θέλει κατοχές, θέλει rebound, να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ζητάει συνεχώς τα mismatch να τα εκμεταλλεύονται οι παίκτες του όταν βγαίνουν εκεί. Έχει δείξει τρόπους απεμπλοκής του Σλότερ ώστε να βγουν να μαρκάρει στα σούτ από αυτόν και όπως είδαμε ένα νωρίτερα κατέληξε στο στόχο και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πόσο, εύκολα θα παραχωρούνται ή όχι κατοχές, γιατί τα λάθη στη σειρά αυτή έχουν κοστίσει αρκετά στην ομάδα του.
Ο Πρίτες έχασε και τις δύο βολές. Το σκορ παραμένει 6-6. Ο Ολυμπιακός αμήνεται. Τώρα υπάρχει μια καινούργια συνθήκη στο μάτς. Η παρουσία του Μπατίστα. Θα δούμε και πώς θα αμυνθεί ο Ολυμπιακός απέναντί του. Τι θα γίνει με τις αλλαγές στα screen. Πόσο καλά είναι ο Μπατίστα και τι ευκαιρίες θα βρει ο Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα νέο πρόσωπο επίσης στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, σε μια τρίτη συνεχή καθυστερημένη εκκίνηση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του, δηλαδή στη βασική πεντάδα, όπως και στα προηγούμενα δύο μάτς, αντί του Ντεμάρκους Νέλσον. Μάντζαρης. Την μπάλα στο Σπανούλη με τον Γιάνκοβιτς αυτός. Σπανούλη στο low post. Βάζει τα χέρια του εκεί ο Μπατίστα, ακυρώνει την όποια πρόθεση είχε ο Σπανούλης. 6-6. 5,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, Γιάνκοβιτς. Η μπάλα στον Μπατίστα εναντίον του Χάντερ. Περνάει ο Ρουγουανός. Rebound από τον Πρίντεζη μακρινό. Ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Φάουλ του Διαμαντίδη. Πάνω στο Σπανούλη, τα ειδόνια ξανασμίγουν απόψε. Ήταν 4 χρόνια συμπαίκτες στο Παναθηναϊκό, 6-7 χρόνια συμπαίκτες στις εθνικές ομάδες, αντίπαλοι από το 2010 και πέρα, δύο εμβληματικές φιγούρες του ελληνικού μπάσκετ. Είναι προφανή η πρόβαση του Παναθηναϊκού να βάλει την μπάλα μέσα ρακέτα, δύο επιθέσεις και στις δύο προσπάθειες να βάλουν, αλλά στην πρώτη άμυνα ο Χάντερ έπαιξε καταπληκτικά τον Μπατίστα από μπροστά, στη δεύτερη δεν τα κατάφερε, αλλά ο Μπατίστα από μόνος του έχασε ένα εύκολο layup. Μάτζαρης. Η μπάλα είναι στον Ντάρντεν, σου κατρίς, 5 πόντια τον Ντάρντεν, έβαλε το πρώτο καλάθι, βάζει και τη βόμβα των τριών πόντων, όχι, 2 πόντι είναι, πατούσε ο Ντάρντεν, άρα το σκορ είναι 8-6. Καλή άμυνα, τρομερή άμυνα το Μάντζαρη, πάνω στον Διαμαντίδη, πηγαίνει στο layout, 16, εδώ η εκτέλεση του Ντάρντεν και αργότερα... Διαμαντίδης ένα πολύ μεγάλο λάθος από το πλενέγερ τέτοιο επίπεδο. Πάλι σταματάει την τρίπλα. Αυτό δείχνει ότι παίζει ο Μάντζαρης καταπληκτική άμυνα. Συνήθως οι πλενέγερ δεν πρέπει να σταματάνε την τρίπλα τόσο ψηλά κοντά στη γραμμή του κέντρου. Βγάζει από τη δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό Σλότερ με σπουδαία παρατήρηση αυτή σε δύο σερί επιθέσεις. Ναι, σταματάει, αναγκάζει ο Μάντζαρης, γιατί πάντοτε υπάρχει κάποιος που σε αναγκάζει να μην πει στη ρουτίνα σου. Αναγκάζει ο Μάντζαρης τον Διαμαντίδη να σταματήσει πολύ νωρίς την τρίπλα. Βλέπουμε ζώνη 3-2 και δικαιώνεται τώρα και κατευθείαν στον εφηδιασμό. Αλλά εκεί υπάρχει το αμυντικό ένστικτο του Ντάρντεν, ο οποίος διατρέχει γρήγορα κατά μήκος στο γήπεδο. Πρώτο time out, το σκορ είναι 18 υπέρ του Ολυμπιακού. Έχουμε πράγματα καινούργια ή πράγματα που τα βλέπουμε νωρίτερα. Πάμε και γυρίζουμε σε λίγο. Η μητέρα των μαχών, το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης και η δυνατότητα που έχουν οι μεν και δεν να διεκδικήσουν ό,τι παραπάνω μπορούν, βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλα αυτά ακούμε, Γιάννη Σφαιρόπουλο. Λοιπόν, από τη μια πλευρά ο Σφαιρόπουλος, από την άλλη ο Μανολόπουλος. Δεν ξέρω οι οδηγίες του Σωτήρη σε σχέση με εκείνες του Γιάννη διαρκούν περισσότερο στην παρούσα φάση. Πάμε στον Άρη Μπάρκα, αν πρόλαβε να υποκλέψει κάτι από αυτά που ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πέρα από την αμυντική πίεση και την προσοχή, τα οποία είναι πάντα δεδομένα, έδειξε ένα σύστημα ο κόουτς Σφαιρόπουλος για να πάει η μπάλα μέσα στο καλάθι. Αυτά που έλεγε προηγουμένως ο Λάζαρος Παπαδόπουλος για τις επιλογές και των δύο ομάδων είναι απολύτως σωστά. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να ρισκάρουν, θέλουν και να φθέρουν τον Παναθηναϊκό και να πάνε όσο το δυνατόν πιο κοντά την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Πάμε και στον Κώστα Κατέβα να ζητήσουμε βασικά, να μάθουμε τις βασικές οδηγίες του Μανολόπουλου. Ο ίδιος το χειριστή της μπάλας είτε μέσω pick and roll όπως βλέπουμε εδώ, είτε με κάποιο άλλο τρόπο έχει στήσει ο κόουτς του Παναθηναϊκού και παιχνίδι επιθετικά μέσα στο low post από τον Έστεμπαν Μπατίστα. Σλότερ εναντίον Μάντζαρη. Ο Διαμαντίδης είναι εκεί για να πάρει ένα σου τριών πόντων. Η μάχη για το rebound θα αναδείξει νικητή τον Πρίντεζη, ο οποίος θα αναγκάσει κιόλα τον Μπατίστα να τον σταματήσει με αυτά τα λεγόμενα loose ball foul μετά την απώλεια της κατοχής, δηλαδή και της μπάλας, το foul που είτε θέλει είτε δεν θέλει, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως θες να σταματήσει έναν φνηδιασμό και το κάνει το foul. Εδώ βλέπω όμως το Ολυμπιακό να παίζει καλή άμυνα, παρόλο που υπάρχει mismatch στον Μπατίστα, το παίζουν από μπροστά και δεν αφήνει να περάσει την μπάλα μέσα. Αλλαγή στον Παναθηναϊκό, αποσύρεται ο Σλότερ, καινούργιο πρόσωπο, ο πολυτιμότερος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος, του πρώτου γύρου του περσινού πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ τότε, ο DJ Cooper. 18.
Ολυμπιακός που όλη τη σεζόν είχε και έχει και απόψε σε αυτές τις πρώτες φάσεις πρόβλημα με τις ελεύθερες βολές. 0 στις 4 ο Πρίδες μέχρι στιγμής. Το άγχος είναι. Ίσως ναι, είναι το άγχος. Σίγουρα είναι το άγχος, γιατί ο Γιώργος είναι πολύ καλός στις ελεύθερες βολές. Το σου του Κούπερ, όχι, προσποιήθηκε ο Κούπερ, πέρασε μέσα από την άλλη πλευρά, στην αδύνατη πλευρά, δηλαδή ο Φώτσης. Ξανά η πάση από τον Κούπερ, το σουτ, Φώτσης ο Παναθηναϊκός, έχει ευκαιρία στο επιθετικό rebound. Κι άλλο, έχει απανωτά επιθετικά rebound ο Παναθηναϊκός, μαζεμένα σε τρεις επιθέσεις που πολιορκεί την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός έχει μαζέψει 6 επιθετικά rebound. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο στο μάτς σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλάζω. Ναι, δείχνει διάθεση, δείχνει επιθυμία, θέλει να παλέψει όλες τις φάσεις. Βλέπουμε σκληρά φάουλ από το Παναθηναϊκό. Δείχνει ότι θέλει να αλλάξει την ψυχολογία του. Από τον Κούπερ η πάσα του Διαμαντίδη, Φώτσης για τρεις. Πρώτος μπόμπερ των play-offs. Έχει βάλει 17 τρίποτα και έχει και το υψηλότερο ποσοστό ο Μπάτμαν στα σου τριών πόντων στα play-offs. Ξανά στη ζώνη, παραμένει αυτή η άμυνα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγείται με 10-10. Κακή πάσα του Πετβουέι, η μπάλα θα πάει στα χέρια του Σπανούλη. 8 δευτερόλεπτα. Το φάουλ του Σπανούλη με τη σταυρωτή. Το φάουλ στον Σπανούλη που έκανε τη σταυρωτή από τον Κούπερ. Διαμαντίδης πηγαίνει στο συμπαίκτη προφανώς για να του δώσει κάποιες επιπλέον οδηγίες για το πώς θα πρέπει να αναχαιτήσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο οποίος πηγαίνει στη γραμμή, ο Σπανούλης έβαλε τις πρώτες δύο βολές. Ο Πρίντες έχει χάσει 4. Οι βολές πάντοτε σε τέτοια μάτς, σε τελικούς, είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Πέμπτη χαμένη βολή. Σπανούλης ξανά, αυτή τη φορά θα τη βάλει. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό μας. 11-11. Στη θέση του Ντάρντεν, ο συμπατριώτης, το Λοτζέσκι. Με το Λοτζέσκι ο Ολυμπιακός αποκτά πιο αξιόπιστο περιφερειακό σουτ. Παρά το γεγονός ότι ο Ντάρντεν ήδη έχει βάλει 4 πόντους και μάλιστα τώρα σουτ ήταν σχεδόν τρίποντο. Κούπερ, βάλα μέσα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αλλάξει στα pick and roll και προσπαθεί να αλλάξει με όλους τους παίκτες, είτε ένα 4 είτε ένα 5. Στην επαναφορά είναι ο Κούπερ, 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Η πάσα στο Γιάνκοβιτς, αυτός με τον Λοτζέσκι. Θέλει να τον ποστάρει. Το jump shoot, rebound από το Μάντζαρι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει ευκαιρία στο ανοιχτό γήπεδο. Παναθηναϊκός έχει καλές επιστροφές. Σπανούλης από το screen. Αμυντικό rebound του Διαμαντίδη. Και ο Ολυμπιακός επιστρέφει αρκετά γρήγορα πίσω στην άμυνα. Διαμαντίδης η μπάλα στο Φώτση. Τώρα ο Κούπερ. Με τον Πετγουέι, τώρα με τον Χάντερ. Η μπάλα στο Διαμαντίδη, το παιχνίδι 2-2. Ο Διαμαντίδης θα πασάρει στο high post, στην κορυφή της ρακέτας, δηλαδή στον Μπατίστα που θα πάρει το φάουλ. Είναι η πρώτη φορά που ανέβηκε στο high post ο Διαμαντίδης και πέρασε αυτή την πάσα. Τις προηγούμενες φάσεις προσπαθούσαν να βρουν τη high-low φάση, αλλά δεν μπορούσαν γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός από μπροστά αυτή την πάσα και έτσι ήταν εγκλωβισμένος ο Μπατίστα. Είχε το μισμάτι, ζητούσε την μπάλα και δεν μπορούσε να την πάρει. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση, είναι το κλειδί για να μπορέσουν μέσω χαϊλό να περάσουν μπάλα μέσα. Ο Κώστας Λούκας που θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει, αν και είναι νωρίς για τα βραβεία, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός την ουσία θέλουν προς το παρόν και το ομαδικό. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει τον τίτλο του καλύτερου έκτου παίκτη του πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι οι φιλοδοξίες του και όσο έχει κάνει μέχρι τώρα τον βάζουν και στο τρυπάκι να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στο ποτάσμα. Αλλά αυτή είναι μια υπόθεση που δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, 12-11 προς το Παναθηναϊκός. Πετγουέι για το Μάντζαρι. Κακή πάσα. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Την έσωσε τελευταία στιγμή την κατοχή ο Λούκας. Ελεύθερο σου τριών πόντων Μάντζαρι. Επιθετικό rebound. Θα νικήσει κατά κράτος στον Άρτο Μπατίστα.
όταν παίζουμε ζώνη είναι ένα μειονέκτημα, γιατί δεν μαρκάρεις παίκτη και δεν δυσκολεύεις για κάποιο παίκτη, αλλά μαρκάρεις χώρο και εκεί είναι που πρέπει να πατήσει ο Ολυμπιακός και να μπορέσει να πάρει επιθετικά rebound και να αποκτήσει περισσότερες επιθέσεις. Έκανε βήματα ο Μπατίστα και έτσι ο Παναθηναϊκός χαραμίζει τώρα μια ευκαιρία που έχει να πατήσει. Το σκορ είναι 13-12 υπέρ του Ολυμπιακού, κλειστό μάτς, με εναλλασσόμενο προβάδισμα έως τώρα, με τους προπονητές να προσπαθούν και με αλλαγές. Να, αμέσως Λάζο, ο Μανολόπουλος αποσύρει τον Μπατίστα και βάζει τον Ρέιμαν Μόργαν. Δοκιμάστηκε ο Μπατίστα, προφανώς θα τον ξαναδούμε κάποια στιγμή αργότερα. Σλούκας παίζει από μπροστά ο Μόργαν, να μπαίνει μπάλα στο Χάντερ στη ζώνη. Σουτιά 3 από τον Πέτουέι. Επιθετικό rebound του Χάντερ, βγαίνει ο Λοτζέσκι, σουτάρει για 3 και 16-12. Ο Λοτζέσκι είναι από εκείνους τους παράγοντες που με το σούτ του μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός μάτς. Η ζώνη έχει δύο μειονέκτημα, έχει το σούτ, το μακρινό σούτ και το επιθετικό rebound. Και τα δύο τα εκμεταλλεύτηκε σωστά ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη επίθεση. Πήρε επιθετικό rebound και έβαλε μακρινό σούτ, έβαλε τρίποντο. Σούπερ, καλή άμυνα εκεί από το Χάντερ. Σουτιά 3 από το Φώτση, το rebound του Σλούκα. Ενώ έχει την ευκαιρία να τρέξει ο Ολυμπιακός, είναι προφανής ότι θέλει γιατί? Δεν θέλει να πάει ψηλά το σκορ, το συμφέρει. Θεωρητικός προηγούμενα... όμως τον βολεύει ένας γρηγορότερος δημός. Παίζει στο γήπεδο του. Εδώ είστε στον και ο χρόνος, ναι. Πάσε το. Να το δούμε. Είναι ένα θέμα αυτό που σηκώνει κουβέντα. Είναι και στρατηγική πάντα. Το λάθος του Λούκα. Παναθηναϊκός έχει μια κατοχή και θα συνεχίσει να την έχει σε αυτά τα τελευταία 7, λιγότερο από δευτερόλεπτο είναι. 16-12 το σκορ. Άρα είναι μια πάσα, μια λόμπα ουσιαστικά και ένα σκαμπίλι στην μπάλα. Τέλος πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τρίτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 16-12. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκονται ενώπιο σε ενώπιο για 65η φορά σε τελικό του πρωταθλήματος. Σε σκόρ 37-27 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει 5 βολές, έχει λιγότερη δημιουργία, οι δύο ομάδες έχουν τα ίδια rebound. Ο Μίλαν Τόμιτς μαζί με τον Άρη Μπαρκά. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα αρκετά καλό ξεκίνημα, αλλά είναι και άστοχος. Αυτό έχει να κάνει με την πίεση του αγώνα. Είναι το ξεκίνημα ενός τελικού. Οι διαφορές και το καλό παιχνίδι δεν μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν από το πρώτο δευτερόλεπτο. Εμείς είχαμε κάποια λάθη. Μας πήραν 5 επιθετικά rebound που είναι μεγάλο νούμερο για η αρχή του παιχνιδιού. Αυτό πρέπει να ελέγξουμε και πιστεύω ότι σου θα μπουν στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διείσδυση του Λούκα. Εκεί το επιθετικό rebound. Ο Χάντερ θα δώσει τη λύση στον Ολυμπιακό και για πρώτη φορά στο μάτς. Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη έχουμε ένα προβάδισμα άνω των 5 πόντων. Προηγείται ο Ολυμπιακός 18-12. Κούπερ σταματάει την τρίπλα εκεί. Το μεγάλο λάθος μπορεί να κάνει ένας point guard. Εδώ όμως ο Κούπερ θα πάρει το αίμα του πίσω. Θα πάει στη διείσδυση. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ ο Ινκούπ Γουιτράστ, όπως βαφτίστηκε μια ταινία μικρού μήκους που γυρίστηκε στην Αμερική για λογαριασμό του πολλά υποσχόμενου τότε παίκτη από το Ohio State. 18-14 και μια βολή στον Κούπερ. Το σκαμπίλι στην μπάλα, ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία να τρέξει. Όχι, ο Λαφαγκέτ θα σταματήσει γιατί δεν είχε στήριγμα, δεν είχε παίκτη να πάει μαζί του. Σε Μαντουμάν το γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Σλούκας με το Διαμαντίδη. Είναι έξω ο Σπανούλης. Από το πρώτο δεκάλεπτο τον απέσυρε ο Σφερόπουλος. Τώρα ο Μανολόπουλος θα επαναφέρει τον Λουκά Μαλογεφαλή που έχει δύο φάουλ όπως ο Ντάνστον. Και ο Λευτέρης Μποχωρίδης αποσύρονται Γιάνκοβιτς και Μόργαν. Άρα θα δούμε αναγκαστικά λογικά τώρα Λάζαρε το Διαμαντίδη στη θέση 3. Και ξανά στη ζώνη. Και στη ζώνη και βλέπουμε φτερό το Διαμαντίδη. Πέτουέι θα δει το διάδρομο σε αυτό το close out. Εδώ έμεινε ο Διαμαντίδης κολλημένος για να μην πάει το σουτ και πέρασε ο Πέτουέι και έκανε ένα εύκολο αριστερό lay-up. Η μπάλα στα χέρια του Κούπερ, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού που προηγείται με 6. 20-14.
Στη δεύτερη περίοδο πια η παρέμβαση του Σφερόπουλου είναι αγραβάνη σε ρόλο σέντερ στη θέση του Χάντερ. Δοκιμάστηκε ήδη ο Ντάνστον, δοκιμάστηκε ο Χάντερ. Τρίτος παίκτης στο 5 είναι ο Δημήτρης Αγραβάνης. Διαμαντίδης για Παναθηναϊκός με τον Κούπερ τον ακολουθεί. Στην baseline ο Πέτγουέι γενικώς τον ακολουθεί. Η μπάλα είναι out. Ο Ολυμπιακός θέλει να στηριχθεί στην άμυνα, θέλει να κρατήσει το ρυθμό στα επίπεδα που τον βολεύουν. Αυτό το επισήμανε ο Δημήτρης Αγραβάνης. Πάμε να τον ακούσουμε. Και δεν νομίζω ότι σήμερα ειδικά κιόλας δεν ήμουν αρκετά χαλός, ειδικά στην άμυνα. Δέχτηκα δύο εύκολα καλάθια από Λουκά, κάποια φάουλ τα οποία χρεώθηκα. Εντάξει, έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποιες μέρες θα παίζεις καλά, κάποιες όχι. Πρέπει να ακόμα περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στα επίπεδα που μπορούμε να παίξουμε ακόμα στην άμυνα. Ο Διαμαντίδης δοκίμασε αυτή την πάσα προς τα μέσα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την πρώτη άμυνα, αλλά ο Φώτσης ήταν εκεί. Αξιοσημείωτο γεγονός, παρά το ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά με 6 πόντους, ότι ο Παναθηναϊκός Λάζο έχει την πολυτέλεια του επιθετικού rebound όπως την είχε ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό. Ο Ολυμπιακός πηγαίνουν συχνά στο επιθετικό rebound. Βέβαια ο Ολυμπιακός πηγαίνει εκφύσεις στο rebound γιατί το επιτρέπει ο Παναθηναϊκός. Δεν κάνει box out και παίζει ζώνη, κάτι το οποίο κάνει πιο εύκολα δουλειά του Ολυμπιακού. Αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει διάθεση, δείχνει διαφορετική διάθεση. Είναι σε όλες τις φάσεις και προσπαθεί να διεκδικήσει την κάθε χαμένη μπάλα. Ξανά σε ζώνη ο Παναθηναϊκός. Με το Λαφαγέτ. Λαφαγέτ έχει το μαυροκεφαλίδι. Πέτγουέι για τρεις. Μάλιστα. Ερτζόρτια σκοράρει για το 23-16. Αυτό βεβαίως είναι το κόστος μιας άμυνας χώρου. Βεβαίως από την άλλη πλευρά και το είδαμε και στη σειρά του Άρη με τον Ολυμπιακό. Έπαιξε ο πριν της άμυνας ζώνης. Ο Ολυμπιακός πήγε να τη διασπάσει μονοδιάστατα έχοντας 6-34 τρίποτα. Αλλά εδώ πια αυτή η φάση βγήκε στον Ολυμπιακό και του βγήκε Λάζο και η αμέσως επόμενη άμυνα. Ναι, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παρασύρθηκε από το μάτς με το Άρη. Έκανε το σκάουτ και είδε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Το βοήθησε αυτά τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός, αλλά σήμερα βλέπουμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό. Βλέπουμε να μην χάνει την ευκαιρία κάθε φορά που βρίσκεται μόνος του τιμωρεί τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός με 7. Ο Μανολόπουλος επιμένει στη ζώνη που είναι άρμα μάχης του Παναθηναϊκού σε όλη τη σειρά των τελικών. Λαφαγέτ θα σουτάρει μπροστά στο Διαμαντίδη. Εκεί υπάρχει φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο πρώην παίκτης του Ηλυσιακού και του Ρεθύμνου. Εδώ ο Μπρετ Πέτουεϊ που δεν άφησε το Φώτση να διανύσει γρηγορότερα τα βήματα για να ανοίξει ενδεχομένως έναν ευθυνδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Θα τον αποσύρει τον Μπέτουεϊ ο Σφερόπουλος. Επιστρέφει ο Γιώργος Πρίντεζης. 23-16 στο σύν 7. Ο Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Πρίντεζης. Εδώ είδαμε το Φώτση σε μια σπάνια φάση να κάνει μπλοκάου. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Συνήθως με το άλμα του παίρνει τα rebound. Εδώ έκανε τον box out και κέρδισε το foul. Διαμαντίδης. Διαμαντίδης για το Φώτση. Στη γωνία είναι ο Μποχωρίδης. Θα περάσει εκεί, έρχεται να εκμεταλλευτεί την δυνατότητα που του έδωσε η αντίπαλη άμυνα, αλλά και το γεγονός ότι υπήρξε πείσμον ο ίδιος ο Μαυροκεφαλίδης για το φόλου και για το 23-18. Ο Ολυμπιακός χτυπάει μέσα με τον Πρίντεζη. Είναι goal foul. Θα χρεωθεί ο Διαμαντίδης με το foul εδώ. Έχει άμεση αντίδραση ο Ολυμπιακός σε αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Παναθηναϊκός για να μείνει μέσα στο μάτς και βλέπουμε ότι είτε από την περιφέρεια είτε με το inside game και οι δύο ομάδες προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν. Βλέπουμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι τώρα. Το σκορ δεν το δικαιώνει, υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει ένα πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό, αλλά το μάτς είναι εντυπωσιακό μέχρι στιγμής. 26-18 Διαμαντίδης με τον Σλούκα. Ο Λαφαγέτ μαρκάρει την πάσα προς τον Ποχωρίδη. Φώτσης, Κούπερ δίστασε, καλή άμυνα. Πήγε γρήγορα πάνω του Λοτζέσκι και εκεί ο Μαυροκεφαλίδης θα τελειώσει τη φάση για το 26-20. Πολύ γρήγορο τελείωμα το Μαυροκεφαλίδη, πήρε την μπάλα και την έβαλε κατευθείαν. Αγραβάνη σου τριών πόντων μπροστά στον Ποχωρίδη. Ο Ολυμπιακός ξανασκοράρει από τα 6 και
45 με τον άλλο τεπέκτη του Αμαρουσίου και του Πανιουργίου που εδώ δεν το σκέφτηκε καν. Το μπουμπούνισε κατευθείαν. Καλή άμυνα του Λαφαγέτ που πίεσε πάνω στο Διαμαντίνη. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Διαμαντίνης κάτι κουβεντιάζει εκεί με τον Φούφη. Προφανώς υποστηρίζει ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, πάτησε γραμμή ο αντίπαλος του. 29-20. Ο Σλούκας Κολιέτ εναντίον της ζώνης, εδώ πόσο Λαφαγέτ έβαλε τα χέρια του. Δεν προστάτευσε την μπάλα ο Δημήτρης, φαίνεται ότι δεν είναι σε καλή φόρμα και ψυχολογική αλλά και σωματική. Δεν δικαιολογούνται τέτοια λάθη από ένα παίκτη τέτοιο επίπεδο. Κακό τελείωμα του Πρίντεζη και βγήκε αμέσως. Δυναμική έξοδο, ο Αγραβάνης κάνει φάουλ πάνω στο Σλότερ. Να εδώ, μην σταματάτε το ο πάγκος του Παναθηναϊκού με τον Διαμαντίδη που αποσύρεται. Όχι, Κροτίδης και Βαρελέτα. Το σκόρ είναι 29-20. Πανέκος δεν έχει πάρει από τον Διαμαντίδη τα πράγματα που έπαιρνε πολλά χρόνια. Έχουμε παρατήρηση για τις κροτίδες που πέφτουν και υπάρχει και προειδοποίηση και από τα μεγάφωνα και από τους διαιτητές. Ουσιαστικά δηλαδή από τα μεγάφωνα αυτό ακριβώς τονίζεται προς τον κόσμο. Πάμε στον Άρη Μπάρκα. Αντίδραση και από τον πάγκο του Ολυμπιακού, όχι μόνο γιατί κινδυνεύει να κοπεί ο ρυθμός της ομάδας τώρα που βρίσκεται σιγά σιγά να αποκτά πλεονέκτημα, αλλά και γιατί όλα τα δυναμητάκια πέφτουν από την πλευρά του πάγκου του Ολυμπιακού. Πάμε και στον Κώστα Κατέβα, αν έχει υπάρξει κάτι νεότερο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ενώ ο Σλότερ μιμείται τον Πρίντεζη και κάνει δύο βολές. Και έχουμε το φάουλ από τον Αμερικανό πάνω στον Λοντζέσκι που εφορμούσε για τον ευνηδιασμό, Κώστα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται σκορ και για τον λόγο αυτό ο κόουτς Μανολόπουλος θέλει παιχνίδι είτε από τον Μαυροκεφαλίδη είτε από τον Σλότερ. Ενώ πρωτοβουλίες δίνονται και στον Κούπερ, ο οποίος δείχνει αρκετά κινητικός στο σημερινό παιχνίδι, προκαλώντας ρήγματα, έχοντας οδηγία από ότι έχει αργό, πιο αργό αντίπαλο να πηγαίνει μέσα. Στη σειρά μετά από εκείνο του Αγραβάνη για το 32-20 και η διαφορά πηγαίνει στους 12 υπέρ των γηπεδούχων Μαυροκεφαλίδης απέναντι στο Χάντερ. Επιθετικό φάουλ, τρίτο αυτό. Αυτό είναι πια ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Θα τον αποσύρει και πάλι θα επαναφέρει τον Μπατίστα. Εδώ το φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Μαυροκεφαλίδης. Έβαλε τον νόμο του παραπάνω ο Λουκάς, έπρεπε να χαμηλώσει περισσότερο και να χρησιμοποιήσει τους λουκούς του για να σμπρώξει. Αυτό το κάνουν συνήθως οι υψηλοί όταν προσπαθούν με τον νόμο να σμπρώξουν, χρεώνονται πολύ εύκολα με φάουλ, κυρίως αν το διαβάσει η άμυνα. 32-20 είναι η maximum διαφορά μέχρι στιγμής στο μάτς. Έχουμε αυτή τη συνθήκη πια μετά από 15 λεπτά. Διψήφια διαφορά. Μαυροκεφαλίδης έχει 3 φάουλ, πήγε στον πάγκο. Ο Μανολόπουλος συνεχίζει τη ζώνη. Ο Λοντζέσκι σουτάρει για 3 και εκεί ο Πρίντεζης να κάνει το follow. Η διαφορά στα 14. Αναγκαστικά ο Μανολόπουλος καλή time out. 34-20. Επιστρέφουμε εντός ολίγου. Μένουν 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο τρίτο τελικό εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον ΟΤΕΤΙΒΗ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 34-20. Ο Ολυμπιακός βελτίωσε αισθητά την ευστοχία του. Έχει 12 στα 22 σουτ που δεδομένης της πίεσης του τελικού ενός αγώνα που κρίνει τίτλο για τον Ολυμπιακό είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Πάμε να δούμε εικόνες με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πρίντεζη ως τώρα. Και στην άμυνα και χωρίς την μπάλα, γιατί το παιχνίδι χωρίς την μπάλα ίσως είναι σημαντικότερο, λέει ο λόγος, και από εκείνο με την μπάλα. Το μάτς ξανάρχισε 34-20 ο Παναθηναϊκός με τον Σλότερ, καλάθι τριών πόντων. Εδώ AJ Σλότερ
ο οποίος στην αρχή της σεζόν και απέναντι στη Φενέρμπαξη και απέναντι στο Μιλάνο και κάνει μερικά πολύ μεγάλα μάτσα από απόψεως ευστοχίας στα σου τριών πόντων. Η μπάλα στον Πρίντεζη με το δεξί, έρχεται εκεί ο Λοτζέσκι να τελειώσει τη φάση. Γενικώς οι δύο ομάδες επενδύουν, Λάζαρε, πολύ στο επιθετικό rebound και στις δεύτερες κατοχές. Ναι, το επιθετικό rebound είναι μια ευκαιρία όπου μπορείς να βάζεις καταρχάς εύκολο καλάθι. Μπορείς να χρεώσεις με φάουλ, γιατί πολλές φορές μετά από το επιθετικό rebound, με την ενέργεια που έχει η άμυνα, προσπαθεί να διορθώσει τη φάση, κάνει το φάουλ. Είναι ένα πλεονέκτημα και άμα δούμε και στατιστική, οι ομάδες οι οποίες έχουν τεράστια διαφορά στα επιθετικά rebound κερδίζουν και τα παιχνίδια. Φάουλα το Λαφαγέτ στην πισινή γραμμή άμυνας του Παναθηναϊκού. Νέο πρόσωπο εδώ αναδιαμορφώνει Άρδιν στην πεντάδα του Παναθηναϊκού ο Μανολόπουλος, διότι αποσύρει έναν playmaker και βάζει ένα τεσσαροτριάρι τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Πανέκος παίζει με τον Σλότερ, με τον Κούπερ. Στο 3 είναι ο Γιάνκοβιτς, στο 4 ο Χαραλαμπόπουλος και στο 5 ο Μπατίστα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Χάντερ, τον Πρίντεζη στη front line, με τον Λοτζέσκι στο 3, τον Λαφαγέτ στον Άσο και τον Σπανούλη στο 2. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά από 16 λεπτά, 36-25 το σκορ. Πάμε στον Άρη Μπάρκα να μας πει κάτι ενδιαφέρον. Μόλις σημειώθηκε η δεύτερη παρατήρηση για τα υβριστικά συνθήματα στο φύλλο αγώνος. Γι' αυτό γίνονται και σχετικές προειδοποιήσεις από τα μεγάφωνα. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός ανέβασε Λάζο πολύ ψηλά την άμυνά του. Ανέβασε την μπάλα μέχρι, δεν άφησε να πάει μπάλα μέσα και μετά τραβήχθηκε όμως αμέσως πίσω. Το αμυντικό rebound από τον Μπατίστα, η μπάλα στα γέλια του Κούπερ. Γυρίζει ο Ολυμπιακός, θα πάει στο σετ παιχνίδι ο Παναθηναϊκός εδώ για να ψάξει σκορ με τον Γιάνκοβιτς εναντίον του Λοτζέσκι. Γιάνκοβιτς, φάουλ από τον Αμερικανό με το βελγικό διαβατήριο και με τη διαφορά στους 11-36-25. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Γιάνκοβιτς και το φάουλ του Ματ Λοτζέσκι. Τον αποσύρει ο Σφερόπουλος που πάει τώρα με τρεις. Φεύγει και ο Χάντερ. Να ένα αξιοσημείωτο σχήμα. Στη θέση του Όλιβερ Λαφαγέτ, ο Τρέμερ Ντάμπλ. Όχι, αποσύρθηκε ο Λαφαγέτ τελικά. Δεν θα μπορούσε να αποσύρθει ο Χάντερ. Θα πήγαινε με τον Πρίντερ στο 5. Ο Σφερόπουλος κάτι τέτοιο δεν ενδείκνυται στην παρούσα φάση. Λοιπόν, ο Μάντζαρης επέστρεψε και ο Ντάρντεν επίσης. Στη γραμμή είναι ο Βλαδίμιρος Γιάνκοβιτς. 36-26 και 36-27. Παναθηναϊκός κατεβάζει τη διαφορά στο μονοψήφιο. Αφού βρέθηκε 14 πίσω. Μάντζαρης εναντίον ζώνης. 2-1-2 είναι η ζώνη με στο κέντρο το Μπατίστα. Πρίντεζη στο πεταχτάρι. Καλάθι 38-27. Από τον Πρίντεζη που έχει αναγάγει σε επιστήμη αυτό το περίεργο είδος σουτ που είναι και πολύ αποτελεσματικό. Σλότερ ψάχνει ένα στήριγμα εκεί, κάλεσε για σκριν τον Μπατίστα. Ο Κούπερ πέρασε, εκεί περιμένει ο Χάντερ, παρόλα αυτά το καλάθι μετράει. Ήταν καλή αμυντική αντίδραση του Χάντερ, ωστόσο είναι φανερό ότι εδώ η μπάλα πηγαίνει πρώτα στο ταμπλό, εν συνεχεία παρεμβαίνει ο Αμερικανός με τις Λιβεριανές ρίζες. 38-29. Μάντζαρης. Μπάλα μέσα, Σπανούλης. Σε μια φάση όχι πολύ συνηθισμένη. Αλλά σου λέει ο Βασίλης, αφού ποστάρουν όλοι, εγώ ότι στο πηγάδι κατούρισα. Εδώ κατεβάζει τα χέρια εδώ. Κερδίζει έξυπνα το φάουλ ο Βασίλης. Ο Σπανούλης θα πάρει το φάουλ λοιπόν από το Σλότερ, θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές σε μια φάση παραμόνο που είναι ασυνήθιστη, με τον Σπανούλη να ποστάρει και να κατεβαίνει πολύ χαμηλά για να παίξει εκεί απέναντι στον Σλότερ. 39-29. Βλέπουμε ένα Σπανούλη ο οποίος δεν παίρνει πολλές προσπάσεις και δεν κρατάει και πολύ την στα χέρια του και έτσι ο Ολυμπιακός καταφέρνει και καλή κυκλοφορία. 40-29. Μαυροκεφαλίδης, Διαμαντίδης στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Κούπερ για τον Γιάνκοβιτς. Ο Μπατίστα. Ξανά ο Κούπερ στην αδύνατη πλευρά. Χαραλαμπόπουλος κάνει βήματα.
ο νεαρός από το Εγάλεο. Επιγόντως αλλαγή. Ο Μανολόπουλος θα επαναφέρει τον Ντεμάρκους Νέλσον. Εδώ η παράβαση από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Τον Σλότερ απέσυρε. Τα λάθη. 3 Ολυμπιακός, 9 Παναθηναϊκός. Σταθερά σε όλη τη σειρά. Παναθηναϊκός πέφτει πιο εύκολα στο λάθος από τον Ολυμπιακός. Πριν δεν δεις. Απέναντι στο Χαραλαμπόπουλο. Το καλάθι. Πολύ δύσκολο. Γιατί Λάζο είχε να παίξει και ένα δύο του Χαραλαμπόπουλου και βγήκε στην πόρτα να πατήσει να του πλάρει. Εδώ βλέπουμε μια απενάντερ κίνηση, κάνει προσπίση από πάνω και περνάει μπάλα από κάτω. Έτσι καταφέρνει την άμυνα να βγάλει εκτός της ισορροπίας. Έπρεπε να κολλήσει πιο κοντά για να μην μπορεί να αφήσει αυτό το χώρο που εκμεταλλεύτηκε ο Γιώργος. Εάν ο Πρίντες βάλει τη βολή, η διαφορά θα ξαναπάει στους 14. Πιο ήρεμος τώρα ο Πρίντες σε σχέση με την... Πήρε και τη φορά με το καλάθι, ανέβασε την ψυχολογία του. 43-29 να τα rebound του Πρίντεζη. Αμέσως πολύ νωρίς ο Πρίντεζης σε διψήφιο νούμερο πόντων 10. Γυρίζουμε σε λίγο, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σαν να πει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, προς το παρόν στο παρκέ βρίσκονται μόνο οι μαζορέτες του Ολυμπιακού. Ο Μανολόπουλος από τη μια πλευρά, ο Σφερόπουλος από την άλλη δίνουν τις οδηγίες. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14, έχει ένα rebound παραπάνω, μια assist επιπλέον, ίδια κλεψίματα, μια τάπα, 6 λάθη λιγότερα, υψηλά ποσοστά ευστοχίας, 15 στα 27, έχει 9 στις 14 βολές, 7 στις 11 Ολυμπιακός, προηγείται, 7-11 ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14 φόρτων εδώ. Λευτέρη Σούπο της είχε δει την άλλη πλευρά του φεγγαριού το 2002, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το συγχωρεμένο τον Αλφόνσο Φόρτ. 2-0 στη σειρά με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στη μεγαλύτερη, στην επικότερη ανατροπή στην ιστορία του μπάσκετ. Πέρασε, έκανε τρεις νίκες σειρά και ο Ολυμπιακός ανεβάζει ψηλά την άμυνα του Λάζο. Ναι, αρχίζει να πιέζει. Προφανώς τώρα έχουν λυθεί κάπως τα χέρια του. Είναι πρώτη φορά που το κάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε στον Άρη Μπάρκα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πιστεύει ότι αυτό είναι το σημείο του παιχνιδιού που πρέπει να πιέσει πολύ περισσότερο από ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Ζήτησε τα rebound ο κότς Φερόπουλος και στη συνέχεια από τους παίκτες του να τρέξουν. Βέβαια για να συμβεί αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν και στο χασούτ όπως συνέβη τώρα. Καλάθι τριών πόντων από τον Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς, 43-32. Ακούμε τον Κώστα Κατέβα από την άλλη πλευρά, τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ενώ ο Σπανούλης έχει ακόμη 12 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ο πάγκο του Παναθηναϊκού έχει γενικώς παράπονα για τα blockout που δεν γίνονται στο βαθμό που θα ήθελε ο κόουτς Μανολόπουλος και ο κόουτς Λιχογιάννης. Έχουν σταθεί σε αυτό σε αρκετές περιπτώσεις. Έγιναν και κάποια παράπονα νωρίτερα όταν στην άμυνα ζώνης δεν συνέκλειναν σωστά στη βοήθεια όταν παίκτης του Ολυμπιακού έπαιρνε την μπάλα στο low post. Από εκεί και πέρα έχει ζητήσει από τους παίκτες του λόγω της αρκετά μεγάλης διαφοράς που υπάρχει σε αυτό το χρονικό διάστημα ο κόουτς Μανολόπουλος να μην δείξουν σε καμία περίπτωση σημάδια εγκατάλειψης αλλά να πολεμήσουν μέχρι τέλους. Γκολ φάουλ από τον Τρεμέλ Ντάντε που ξαναχτύπησε στο close out. Βλέπουμε απανωτές τέτοιες φάσεις, Λάζαρε. Το έχουν κάνει και δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός φαίνεται το κάνει με μεγαλύτερη συχνότητα. Δηλαδή, δύο στοιχεία. Το πώς παίζουν στα close out. Εδώ δεύτερο καλάθι στη σειρά όμως από τον Γιάνκοβιτς. Και έχουμε και από τις δύο πλευρές πολλά γκολ φάουλ. Έχω παρατηρήσει όλοι και όλα. Θα λέει απιούνται με το αριστερό το χέρι. Ο Γιάνκοβιτς έχει 11 πόντους, έβαλε 2 τρίποτα στη σειρά. Ο γιος του αείμνης, του Μπόμαν Γιάνκοβιτς, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσο σημαντική είναι η θέση, ανέκαθεν ήταν, αλλά πια τα τριάρια, οι small forward, επειδή είναι παίκτες, μπορούν να παίξουν με πλάτη, μπορούν να σουτάρουν με πρόσωπο, η παρουσία τους είναι παρουσία βαρομέτρων. Και ο Γιάνκοβιτς μπορεί να αποστάρει, να τους παίξει φροντίδους, μπορεί να πάρει την μπάλα στο πώς και να τελειώσει το καλάθι. Βανούλης θα βάλει την πολύ κατά 47-35. Σπανούλης έχει, και αυτό είναι η είδηση, έχει βάλει 6 πόντους με 6-8 βολές. Δεν έχει σκοράρει εντός παιδιάς ακόμη. Και δεν έχει πάρει και πολλές προσπάθειες, δεν έχει δημιουργήσει, δεν έχει πάρει pick and roll μέχρι στιγμής. Μεγάλο σκορ από πλευράς Ολυμπιακού, Λάζο. Οι 46 πόντοι για έναν τελικό είναι ασφαλώς πολύ ψηλό νούμερο. Ζώνη και Ολυμπιακός. Όχι, απλώς έκλεισε πίσω ο Ολυμπιακός. 47-35.
κοντά στους 50, μάλιστα. Και με ένα λεπτό ακόμη, οι διορθωτικές κινήσεις του Μανολόπουλου. Και χωρίς καθόλου εφηδιασμούς. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά είναι πολύ ψηλά και ό,τι κάνει στο 5-5 του βγαίνει. Ο Αγραβάνης ξαναπαίνει τη θέση του ως center αντί του Hunter. Η μπάλα στον Μπατίστα για τις βολές. 47-36 από τον Ουρουγουάνο. Χρειάζεται την βοήθεια ο Παναθηναϊκός του Μπατίστα, όπως χρειάζεται και του Διαμαντίδη, τον οποίο επανέφερε ο Μανολόπουλος. 2 στις 2 βολές από τον Εστεμπάν Μπατίστα. Θα περάσει για λίγο ο Μόργαν. Θα μπορούσε να εγείρει κανείς το ερώτημα γιατί τον βάζει και τον βγάζει ο Μανολόπουλος. Είναι λογικό. Δεν έχει ρυθμό ο Μπατίστα. Έχει να παίξει 20 μέρες μπάσκετ. Οπότε δεν μπορεί να αντέξει στην πίεση. Θα πρέπει να παίρνει λεπτά συμμετοχής ο Μόργαν για να το ξεκουράσει. Το φάουλ εδώ από τον απόφυτο του Ντιούκ πάνω στον Σπανούλη, τον Τεμάρκους Νέλσον. 47-35, ο Σπανούλης ξανά στη γραμμή, εκεί από όπου έχει πετύχει όλους τους πόντους του. Σπανούλης έχει 0 στα 2 σούτ εντός παιδιάς και 7 στις 9 βολές στα 12,5 λεπτά. Η πόντη του Ολυμπιακού 48. 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου, 49 τώρα. 2 εύστοχες βολές από τον Βασίλη Σπανούλη. Και βεβαίως το γεγονός ότι ο Σπανούλης δεν κρατάει πολύ την μπάλα για να μην κολλάει πάνω του. Στο δικό μου το μυαλό είναι και η ωριμότητα του Σπανούλη και οι οδηγίες του Σφερόπουλου. Έχει ως αποτέλεσμα να είναι πιο ζεστοί οι υπόλοιποι παίκτες. Παναθηναϊκός βρίσκει σκοράρισμα από κάποιους παίκτες, αλλά δεν έχουν δεύτερο παίκτη εκείνη την ώρα να κρατηθεί στο σκόρο ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο πλουραλισμό. Όντως ισχύει αυτό, έχει καλή κυκλοφορία ο Ολυμπιακός στην μπάλα. Να, πρώτη φορά που πήρε pick and roll ο Σπανούλης και έκανε μια φανταστική ασίστ. 51-37, 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Διαμαντίδης εναντίον του Ντάρντεν. Στις αλλαγές πηγαίνει πάνω του Αγραβάνης. Ο Παναθηναϊκός είναι 14 πίσω. Το φάουλ του ενός Δημήτρη πάνω στον άλλον, του μικρού στον μεγάλο. Καλή άμυνα, αλλά παρασύρθηκε. Εδώ ο Αγραβάνης είναι τρίτο φάουλ. 3 έχει και ο Μαυροκεφαλίδης. Και θα έχει 3 βολές ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 14. Το νούμερο του Ολυμπιακού στην επίδεση θα έλεγα ότι για όλα όσα έχουμε συνηθίσει στη μακρά ιστορία με το Γαϊτανάκι των τελικών είναι μυθικό νούμερο. Θα πρέπει να γυρίσουμε στο 101-94 που είχε παράταση και δεν είμαι και τότε βέβαιος αν είχαν σημειωθεί από μια εκ των δύο ομάδων 51 πόντους στο ημίχρονο. Ο Διαμαντίδης έχασε τη δεύτερη. Βάζει την τρίτη. 51-39. Τον αποσύρει τώρα ο Μανολόπουλος. Όχι, δεν τον αποσύρει. Έχουμε time out. Γυρίζουμε στα στούντιο. Θα επιστρέψουμε κατά τελευταία σκάρτα 4 δευτερόλεπτα. Που δεν την έχουμε παίξει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο τελικό, 51-39. Κάποτε αυτό θα μπορούσε να είναι τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει το 45-44 στο πέμπτο τελικό του 95. Εδώ ακούμε Σφερόπουλο. Ο Γιάννης Σφερόπουλος, ο Σωτήρης Μανολόπουλος. Οι παίκτες των δύο ομάδων που θα γυρίσουν για τα τελευταία 3,8 του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 12 πόντους, με 51-39, με κορυφαίο του χορού από εκτελεστικής πλευράς τον Γιώργο Πρίντεζη. Στην αντίπερα όχθη υπάρχει ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς με 11. Σερόπλος κρατάει παραπάνω τους δικούς του στο time out. Θα γυρίσει ο Ολυμπιακός με 4, με 5 γκάρ, βέβαια, για να μεταβερθεί γρήγορα η μπάλα.
με Λοτζέσκι, με Μάντζαρη, με Σπανούλη, με Σλούκα και με Ντάρντεν. Λοτζέσκι, το σου τριών πόντων του Σλούκα, που έχει μακρά προϋπηρεσία σε τέτοια σου, δεν το βάλει όμως τώρα. Ο Παναθηναϊκός αμύθηκε 51-39. Το σκορ του πρώτου ημιχρόνου υπέρ του Ολυμπιακού, που έχει κάνει τη μισή δουλειά έως τώρα από εκείνη που του χρειάζεται για να πάρει το πρωτάθλημα απόψε. Παναθηναϊκός έχει να ξεπεράσει τη διαφορά των 12 πόντων για να ξαναπεί στο μάτι. Πάμε προς τον Άρη Μπάρκα, όχι ακόμα, σε λίγο θα πάμε, εδώ βλέπουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια. 51-39 το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον τρίτο τελικό της Basket League Scratch, στην απευθείας μετάδοση του OTE TV. Νομίζω ότι τώρα ο Άρης Μπάρκας έχει μαζί του τον Οθέλο Χάντερ. Ακριβώς, Οθέλο, Ολυμπιακός scored 51 points in the first half. There is a double digit lead. What needs to be done in order for the next 20 minutes to be the last of the season? We got to continue to play great defense. You know, we need to run. We just need to execute like we've been doing. Thank you very much. Είναι απλά τα πράγματα λοιπόν. Ο Ολυμπιακός πρέπει να συνεχίσει να παίζει την άμυνα που παίζει, να συνεχίσει να κάνει αυτό που πρέπει, που έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει και στο πρώτο 20 λεπτό, και αν αυτό συμβεί, λογικά το πρωτάθλημα θα τελειώσει. Αυτά λοιπόν από τον Οθέλο Χάντερ. Παραλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 51-39. Είμαστε πάντοτε εδώ με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μάλλον μπορούμε να μείνουμε για λίγο ακόμα. Παραλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 51-39. Ο Ολυμπιακός ανέβασε πολύ ψηλά τον δείκτη παραγωγικότητάς του. Άρα έχουμε τώρα ένα δεδομένο, ένα γεγονός που θα δούμε τι θα προαλήφει όταν θα επιστρέψουμε πια στη δράση, εάν ο Ολυμπιακός θα εξακολουθήσει να πάει σε αυτόν τον φούρισμο και στο μεγάλο σκορ, πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, πώς θα διαχειριστούν και οι δύο ομάδες αυτή την πραγματικότητα που αποτυπώνεται στους 90 πόντους που έχουν σημειωθεί. Σε λίγο και πάλι μαζί σας, πάντοτε εδώ στον OTE TV. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μετά τα πρώτα 20 λεπτά της μεγάλης μάχης στο τρίτο τελικό της Basket League Scratch, 51-39. Γεγονός αυτού του πρώτου 20 λεπτού, ασφαλώς αποτελούν οι 51 πόντι που έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός για να έχει αυτό το προβάδισμα των 12 πόντων. Από πλευράς Ολυμπιακού έχει 10 πόντους ο Πρίτιζης, από πλευράς Παναθηναϊκού έχει ο Σλότερ 10, ο Γιάνκοβιτς 11, ο Βασίλης Πανούλης έχει 8 πόντους, όλους με βολές, 8 στις 10 βολές, 0 στα 2 τρίποντα, 2 ασίστ σε 11 λεπτά. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επίσης σε 11 λεπτά έχει 2 πόντους, 0 στα 2 σουτ και 2 ασίστ. Πάμε να ακούσουμε και να τον δούμε κιόλας το σχόλιο του συνεργάτη του Μανολόπουλου, του Άρη Λυκογιάννη, για το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε δίπλα μας τον συνεργάτη του κυρίου Μανολόπουλου, τον κύριο Άρη Λυκογιάννη. Coach, το σχόλιο σας για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ναι, νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αμυντικά δεν έχουμε μείνει συνεπείς σε αυτά που είχαμε πει και στο πλάνο μας. Χάσαμε αρκετά αμυντικά rebound. Έχουμε αρκετούς παίκτες φορτωμένους από τρία φάουλ σημαντικούς για το αμυντικό κομμάτι, όπως είναι ο Μαυροκεβαλίδης και ο Νέλσον. Νομίζω ότι στην επίθεση έχουμε λειτουργήσει αρκετά καλά σε αυτά που είχαμε θέσει εξ αρχής και έχουμε χτυπήσει εκεί που θέλαμε. Νομίζω και οι 39 πόντοι που έχουμε πετύχει για εκτός έδρας παιχνίδι είναι μεγάλο νούμερο, αλλά αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αναμεινόμαστε και δεν κρατήσουμε την μπάλα μπροστά μας και κυρίως δεν πιάσουμε το αμυντικό rebound, δεν μπορέσουμε να γυρίσουμε το μάτσο. Ο Μπατίστα σε τι κατάσταση είναι? Εντάξει, ο Μπατίστα από θέμα φυσικής κατάστασης σαφέστατα και δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό και προσπαθούμε με συνδυασμένες μορφές ζώνης να τον κρύψουμε. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Τον ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Νικογιάννη και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την διαθεσιμότητα των στελεχών του στην οποία μας παρέχουν. Φανούλη σε 53 λεπτά και 18 πόντους, 2-9 τρίποτα, 3-13 τρίποτα, 5-6 βολές, ένα rebound, 5 ασίστ από τους πρώτους δύο τελικούς. Ο Διαμαντίδης σε 58 λεπτά, 11 πόντους, 0-3 τρίποτα, 1-6 τρίποτα, 8-10 βολές, έχει 13 ασίστ. Συγκρούονται άλλωστε οι δύο μεγαλύτεροι πασέρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. 2009 ο Διαμαντίδης, 1638 Σπανούλης Πανέκος. Χτυπάει κατευθείαν στο mismatch, στη δυσαναλογία, στο μαρκάρισμα λέει, του Μάντζαρη πάνω στον Μαυροκεφαλίδη. Ένα ντεζάβι από τους προηγούμενους δύο τελικούς και από το πρώτο ημίχρονο. Είναι λογικό, οι ομάδες θέλουν να χτυπήσουν εκεί, θέλουν να σημαδέψουν εκεί. 51-39 στην επαναφορά Διαμαντίδης. Μαυροκεφαλίδης σε ένα πιο ισορροπημένο εκ μέρους του Ολυμπιακού μαρκάρισμα. Εδώ ο Ντάνστον έχει ανακλαστικά, αλλά έχει και ο Γιάνκοβιτς. Διαμαντίδης, Φώτσης για τρεις. Καλάθι τριών πόντων από τον πρώτο μπόμπερ της post-season, τον Αντώνη Φώτση. Μακρινό δεύτερο τρίποντο στο μάτς. Πολύ μακρινό, πολύ μακριά από τα 6 και 5. Σπανούλης με τον Διαμαντίδη. Πήγε πάνω το Μαυροκεφαλίδης. Σπανούλης κρατάει την μπάλα. Μάντζαρης λάθος. Και η μπάλα είναι για τον, για τον ποιον, για τον Ολυμπιακό. Οι διαιτές έδειξαν ότι την έδιωξε ο Γιάνκοβιτς. 51-42 από τους 14. Ο Παναθηναϊκός κατεβάζει διαφορά στις 9. 14 στο 51-37, ενώ όχι στο 51-39 του ημιχρόνου. Εδώ η αντίδραση του Σωτήρη Μανολόπουλου, που υπήρξε και παίκτης του Παναθηναϊκού. Γιάννης Φερόπουλος υπήρξε συνεργάτης του Καζλάουσκα, του Γκέρσον και του Γιαννάκη. Τελικά έχουμε αλλαγή της πρωτόδικης απόφασης. Η μπάλα είναι στο Παναθηναϊκό. Οι διαιτές το σκέφτηκαν καλύτερα, δεν το είδαν. Θα μπορούσαν να το δουν στο instant replay. Μαυροκεφαλίδης για τον Γιάνκοβιτς με τον Ντάρντεν. Φώτσης. Διαμαντίδης με τον Πρίτεζη. Μαυροκεφαλίδης. Το Φώτσης το βλέπουμε μετά από πολλή ώρα να ποστάρει. Συνήθως κάνουν αλλαγές ο Ολυμπιακός, ξέροντας ότι ο Φώτσης δεν πάει στο post, και προς έκπληξη, καλή έκπληξη, ο Φώτσης πήγε και πόσταρε ενώ είχε το μάντζαρ πίσω στο πλάτη του. Εδώ ξανά η φάση την οποία σημαδεύει ο Παναθηναϊκός. Είναι πια και στο πρώτο ημίχρονο ήταν αμφωτέρωθεν, αλλά είναι και τώρα, έχουν ποστάρει δύο φορές το μάντζαρι στο χαμηλό post οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εδώ Γιάνκοβιτς ξανά το ίδιο. Καλό διάβασμα. Το μισό καλάθι ανήκει στο Γιάνκοβιτς, εδώ που τράβηξε την άμυνα και είδε τελευταία στιγμή το κόψιμο του Μαυροκεφαλίδη. Καταφέρνει ο Παναθηναϊκός να ροκανίσει τη διαφορά στο μισό από το 51-37 στο 51-44 με ένα επιμέρους σκορ 7-0. Σπανούλης, Πρίντεζης. Η μπάλα στον Ντάνστον. Μαυροκεφαλίδης εκεί δεν έχει αμυντικές αντιστάσεις γιατί έχει τρία φάουλ. Σπανούλης, έρμπολ. Είχε κάνει έρμπολ και στον πρώτο τελικό. Έχει κάνει έρμπολ ο Διαμαντίδης, έκανε ο Στεφ Κάρι, έκανε ο Λεμπρόν Τζέιμς. Όλοι οι σταρ κάνουν έρμπολ αυτή την εποχή. Φάουλ του Μάντζαρη. Εδώ τι αντίδραση μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός στο γεγονός του Παναθηναϊκού. Συνέχεια πηγαίνει, θα το κουβεντιάσουμε με τον Λάζαρο μετά την επιστροφή, γιατί υπάρχει time out από το Σφερόπουλο με τη διαφορά στους 7. Κάς Μαυροκεφαλίδης, ο μακράν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στους πρώτους δύο τελικούς. Πάμε να δούμε εικόνες του από το σημερινό τρίτο μάτς. Σε μαγνητοσκόπηση τον Μαυροκεφαλίδη, τώρα τον βλέπουμε live να εκτελεί ελεύθερες βολές από το φάουλ που πήρε. Λοιπόν, έχουμε μια δεδομένη εστίαση, Λάζαρε, του Παναθηναϊκού να ποστάρει και να ποστάρει το Μάντζαρη. Μάντζαρης έκανε τρίτο φάουλ και όλες οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού, είτε με τους forward είτε με τους ψηλούς, πηγαίνουν στην πλευρά του Μάντζαρη. Τι θα μπορούσε να κάνει ο... Ναι, πώς μπορεί να τη δράσει.
επηρεάζει αμυντικά ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε καταρχάς να παίξει ο Μάντζαρης από μπροστά και να μην αφήσει το ψηλό να πάρει την μπάλα. Κάτι το οποίο είναι βέβαια δύσκολο. Η δεύτερη φάση, εφόσον πάρει ο ψηλός ή κάποιος παίκτης με πλάτη το καλάθι, ενώ εδώ βλέπουμε νεαρό κάρμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε double team. Κάτι το οποίο όμως δεν το βλέπουμε από καμία από τις δύο ομάδες. Όλοι προσπαθούν να παίξουν ένας εναντίον ενός στο post. Ο Σπανούλης καθάρισε το πεδίο και με μία assist δίνει την ευκαιρία στον Ντάρντεν. Και επίσης διακόπτηκε το σερί το 9-0 του Παναθηναϊκού. Σπανούλη σε ρόλο δημιουργίας, σε ρόλο δημιουργού. Γρήγορο passing game από τον Παναθηναϊκό. Μάντζαρης, δεν τον απέσυρε ο Σφερόπουλος, τον κράτησε. Πρίτης τον ευνηδιασμό. Θα σποράρει στο transition. Ίσως ο πρώτος καθαρός ευνηδιασμός στο μάτς. Προφανή, βέβαια, δεν θα μπορούσε να περνάρει. Εδώ θα ήταν τεράστιο λάθος του Βασίλη. Έφυγε πολύ γρήγορα και ο Πρίτης στο ευνηδιασμό και τελείωσε πολύ ωραία το καλάθι. 55-46 στο 9-0 του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός απαντά με 4-0. Σουτ για 3 του Γιάνκοβιτς. Το επιθετικό rebound του Μαυροκεφαλίδη κάνει το τέταρτο λάθος του. Δεν κρατά το σταθερό εκεί ο Sweet Lou. Και αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό που είναι σε φάση αμυντικής επαγρύπνησης ως αντίδραση στο 9-0 του αιωνίου αντιπάλου του να εξασφαλίσει άκοπα και ανέμακτα μια κατοχή επιπλέον. Λαφαγιέτ, τον απέσυρε τώρα το Μάντζερ, λογικό είναι, έχει 3 φάουλ. Σπανούλης για 3! Με το καλάδι τριών πόντων του αρχηγού του που σκοράρει για πρώτη φορά εντός παιδιάς και αναγκάζει ορθώς τον Σωτήρη Μανολόπουλο να καλέσει. Λοιπόν, στο πρώτο τελικό έκανε 10-0 ο Παναθηναϊκός, 18-0 ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο τελικό κάνει 9-0 ο Παναθηναϊκός και απαντά ο Ολυμπιακός που έχει το momentum τώρα με 7-0. Πάμε να δούμε εικόνες του Βασίλη Σπανούλη από το μάτσο τώρα. Σπανούλης που ευστόχησε νωρίτερα για πρώτη φορά απόψε εντός παιδιάς από τα 6.75. Ζωντανά με τον Διαμαντίδη ο Παναθηναϊκός πήγε πάνω το Πρίτεζη τώρα. Σλότερ, το σκόρ είναι 58-46 περ του Ολυμπιακού. Η μπάλα από τον Κούπερ στο Γιάνκοβιτς. Μαυροκεφαλίδης που από εκεί είναι σαν να πετάει πέτρες στη θάλασσα. Είναι μια θέση από την οποία μπορεί να σκοράρει συστηματικά και με πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας. Σπανούλης, πήρε φωτιά. Δεύτερο σερί τρίποντο από τον Βισπάνη για το 61-48. Ο Σπανούλης αισθάθηκε, είναι φανερό αυτό. Και η παρατήρηση που έκανες πριν, υπάρχουν αρκετά σερί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια κύματα, κάποια διαστήματα ψυχολογικά που παίκτες αισθάνονται καλά και τους φαίνονται εύκολα τα καλάθια. Ο λάθος του Διαμαντίδη έκλεψε ο Λαφαγιέτ. Ο Ολυμπιακός δεν ρισκάρει να πάει σε μια επίθεση full speed που λένε, σε full ταχύτητα. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή, στα 24 λεπτά, έχει μια διαφορά 13 πόντων. Κατάφερε γρήγορα και σχετικώς ανώδυνα να ξεπεράσει το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού. Σπανούλης, απέναντι στον Φώτση. Εκτός ισορροπίας, δεν θα βάλει το τρίτο σειρά. Καλή άμυνα από τον Φώτση, ο οποίος πήγε πρώτος κιόλας μπροστά, αλλά εκεί θα παίξει καλά άμυνα στη κάθετα ο Πρίντεζης. Σπανούλης στον ευθυδιασμό, 8 γρήγοροι πόντι από τον αρχηγό του Ολυμπιακού για το 62-48. Έχουμε πια αλλάζω την διαφορά στο 15. Όντως έχει ένα πάλι καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι δεν θα αργήσει η ώρα που ο Μανολόπουλος θα καλέσει time out, γιατί το γήπεδο πάει πια σε μια φάση που φέρνει τον Ολυμπιακό να παίζει το ένα πλευρό. Δηλαδή, τι εννοώ, κλέβει απανοτές μπάλες και δημιουργεί πια καταστάσεις
στο transition game που δεν υπήρχε στο ρεπερτόριο έως τώρα. Μέσα σε δύο λεπτά με δύο εκβιασμούς άλλαξε όλο το ρυθμό. Τα πήρε πάνω του και έβαλε γρήγορα εύστοχα μακρινά σουτ. Είναι πολύ μεγάλη σημασία και εδώ ένα... Πήγε να γίνει ένα εύκολο κάρφωμα, αλλά μάλλον από υπερβολική σιγουριά το έχασε ενώ. Το έχασε ο Μπετγουέι από την πάσα του Λαφαγιέτ. Μαύρο κεφαλίδης. Το καλάθι μετράει. 5 λεπτά πριν από το τέλος. Δεν μετράει το καλάθι. Όχι, δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχει φάουλ πιο μπροστά. Εδώ το φάουλ το τρίτο από τον Ντάνστον. Ο οποίος έχει επιστρέψει, ο Μαυροκεφαλίδης θα πάει στη γραμμή και ο Σφερόπουλος εδώ εκτός από τα κοντά σουτ που λένε οι Αμερικάνοι υπάρχουν και οι κοντές βολές, άλλωστε και πολύ σουτ είναι. Θα επαναφέρει το Χάντερ για να προφυλάξει ο Σφερόπουλος τον Ντάνστον. Ο Μαυροκεφαλίδης έχει 10 πόντους, τρίτος παίκτης Παναθηναϊκού με διψήφιο νούμερο. Μετά τον Γιάνκοβιτς και τον Σλότερ. Θα βάλει τη δεύτερη. Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου αλλά και του Ολυμπιακού και της Ρώμα και της Βαλένθια και της Μπαρτσελώνα και της Αγίας Πετρούπολης, ένα μακρύ οδηπορικό. Αλλά τον ΠΑΟΚ ανδρώθηκε. Η μπάλα στα χέρια του Λαφαγιέτ. Πέφτει ο Σπανούλης, υπάρχει φάουλ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. 63-49, 4-48 πριν το τέλος είναι το τρίτο φάουλ του AJ Slaughter. Τα φάουλ είναι 4-3, 4 εις βάρος του Ολυμπιακού, 3 εις βάρος του Παναθηναϊκού. Σε αυτήν την τρίτη περίοδο μπόνους δεν υπάρχει ακόμα. Σπανούλης. Εδώ περνάει το heads out από τον Μαυροκεφαλίδη. Λαφαγέ, 3 δευτερόλεπτα. Αυτός θα σουτάρει. Betway, όχι, Hunter. Καινούργιο επιθετικό rebound. Η κατοχή του Ολυμπιακού ανανεώθηκε και σκοράρει ο Χάντερ για τους 16 πια στη διαφορά. Δύο συνεχόμενα επιθετικά rebound στην ίδια φάση. Γιάνκοβιτς. Μαυροκεφαλίδης, η μπάλα έξω στο Σλότερ. Ο Σλότερ με το Σπανούλη. Μένει μέσα ο Σπανούλης, δεν βγαίνει να πιέσει περισσότερο. Τριπλή αλλαγή είδαμε εδώ. Τριπλή αλλαγή έγινε. Rebound του Λοτζέσκι. Ο Ολυμπιακός έχει πιο πολύ ενέργεια, έχει πιο φρέσκα, πιο γρήγορα πόδια και αυτό το βλέπουμε, Λάζαρε, και από τη γρήγορη αντίδραση στην άμυνα και από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί ο Ολυμπιακός να σμικρύνει το γήπεδο, τρέχοντας δηλαδή. Εδώ βλέπουμε τι ρόλο μπορεί να παίξει η ψυχολογία, πώς μπορεί κάποιες φάσεις στο εκβιασμό να σου δώσουν όθηση και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση Παναθηναϊκού. Προηγουμένως αντέδρασε ο Παναθηναϊκός, ξαναμπήκε στο μάτς. Αλλά ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει την ψανδρία. Δεν είναι ο Μπατίστα καλά. Ψάχνει να βρει 2-3 παίκτες μαζί να το κρατήσουν στο σκορ. Ο Ολυμπιακός κυρίως από την άμυνά του και από την εκρηκτικότητα και από την ένταση και από την πολύ μεγάλη ενέργεια που είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του από την αρχή της σεζόν. Όλα αυτά τα εκποιεί σε σκορ στα 5-49. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Δεν δικαιούνται σε αυτή τη φάση να μην πιέζει, να κάνει επιθετικά rebound. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία άσχετα αν είναι σε καλή φόρμα ή όχι θα πρέπει να τα διεκδικήσει. Η βολή από το Χάντερ, η μία στις δύο, 66-49, διαφορά στους 17. Ο Φώτσης αφήνει για τον Γιάνκοβιτς. Η μπάλα στο Σλότερ που έχει απέναντί το συμπαθιό του Λαφαγιέτ. Σλότερ, ακόμα 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Η πάσα στον Σλότερ, το σούτ του Γιάνκοβιτς. Τώρα πια ο Ολυμπιακός ελέγχει με μεγαλύτερη άνεση το rebound. Αμέσως τον ευθυδιασμό. Το μπάσκετ ως μοστέρ είναι θέμα ψυχολογίας. Κανονικά αυτό το σουτ είναι απαράδεκτο. Παρ' όλα αυτά ο Λοτζέσκι είναι τόσο δυνατός πνευματικά και ψυχολογικά, Λάζο, που ρισκάρει και το βάζει. Είναι απαράδεκτο, γιατί έχεις και το πλεονέκτημα, σε συμφέρει να φρενάρεις, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, έχει πάρει το πλεονέκτημα, έχει πάρει τον αέρα και θέλει να κρατήσει αυτό. Ο Σφερόπουλος μπαίνει μέσα, πιάνει από το λαιμό τον Λοτζέσκι και τον στέλνει στο Νιαγάρα, εκεί που μεγάλωσε. Αν ήταν αλλιώς το σκορ και ήταν κλειστό το παιχνίδι, σίγουρα θα το έκανε αυτό, αλλά τώρα δικαιώνεται
και εκ του αποτελέσματος κρίνεται για σωστό. Την επιλογή του. Αστειευόμαστε και υπερβάλλουμε εδώ με τον Λάζαρο. Απλώς από την άλλη πλευρά βεβαίως για κάθε γρήγορη βιαστική κίνηση και για κάθε ρίσκο μπορεί να υπάρχουν τόνοι ψυχολογίας που οπλίζουν το χέρι ενός παίκτη. Ο Λοντζέσκι είναι από τους παίκτες ο οποίος έχει αυτό το δικαίωμα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίους οι προπονητές τους επιτρέπουν να κάνουν τέτοια γρήγορα σουτ και κυρίως το κάνουν αυτό σε σουτέρ, σε κλασικού σουτέρ. 69-51 προηγουμένως η διαφορά που κατεγράφηταν της τάξης των 20 πόντων. Σπανούλης για 3, το rebound, όχι ο Φώτης αφήνει την μπάλα να περάσει. Πάμε πολύ γρήγορα στον Άρη Μπάρκα και στον Κώστα Κατέβα. Άρη, απόλυτη ικανοποίηση υπάρχει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτό που ζητάει ο Σφαιρόπουλος συνεχώς είναι να ανέβει κι άλλο η πίεση και η ενέργεια που βγάζει η ομάδα. Σε κάθε ευκαιρία ζητάει ταχύτητα στην επίθεση. Είναι προφανές ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό τους και λόγω της σωματικής κόπωσης που υπάρχει. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη εδώ το pick and roll, το κεντρικό pick and roll, ο Κούπερ που είναι καλός παίκτης pick and roll θα βρει τον Μαυροκεφαλίδη, ο οποίος σκοράρει δεδομένων των χαμηλών ποσοστών των δύο ομάδων στους πρώτους δύο τελικούς. Είναι πολύ ψηλά σήμερα τα νούμερα του στα τρίποτα και δύο ομάδες έχουν πάνω από 41%. Πάμε και στο Κώστα Κατέβα να ακούσουμε τα του Παναθηναϊκού. Υγεία για pick and roll με έναν εκ των δύο πρωταγωνιστών, τον Μαυροκεφαλίδη, υπήρχε από την αρχή της τρίτης περίοδου, από τη στιγμή που οι δύο ομάδες επέστρεψαν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το οποίο θέλει ο coach Μανολόπουλος, ο οποίος παραμένει όρθιος και δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του, είναι να ελέγξουν το ρυθμό περισσότερο, διότι ο Ολυμπιακός τρέχει πάρα μα πάρα πολύ αποσπώντας κατοχές και ο Παναθηναϊκός δείχνει τουλάχιστον να μην μπορεί να τον ακολουθήσει. Οπότε σε σετ παιχνίδι τα πράγματα είναι καλύτερα. Η διαφορά από τους 20 κατέβηκε στους 15, 69-54 με το έμεσο τρίποντο του Μαυροκεφαλίδη. Λοντζέσκι, ο Hunter Petway στο post. Λαφαγέτ σου τριών πόντων, αμυντικό rebound από τον Μαυροκεφαλίδη. Ακόμα 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 15. Κούπερ η μπάλα μέσα. Εδώ το τρίγωνο που προσπάθησε να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του θα χαλάσει από την καλή άμυνα, από την απρόσεκτη πάσα του Γιάνκοβιτς και από την καλή άμυνα του Λαφαγέτ. Τα λάθη 4-13. Πολύ λίγα λάθη και σήμερα ο Ολυμπιακός. Petway πηγαίνει για το rebound, ο Λοντζέσκι, η μπάλα στα χέρια του Μαυροκεφαλίδη και τώρα του DJ Cooper. Γύρισε ο Ολυμπιακός, δεν δίνει ευνηδιασμό. Καλή άμυνα του Λοντζέσκι πάνω στο Σλότερ. Μαυροκεφαλίδης θα γυρίσει τάπ από το Petway. Εδώ πήρε το αίμα του πίσω ο Petway για τις δυο κακές επιθέσεις που έκανε προηγουμένως. Ναι, ήταν γρήγορο το άλμα του. Goal foul ο Λοντζέσκι. 71-54, ακόμα 80 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Ο Ολυμπιακός έχει επιβάλει το ρυθμό του από την άμυνά του και από τη γρήγορη επίθεσή του και έχει και μεγαλύτερο πλουραλισμό, έχει περισσότερους παίκτες που μπορεί να τραβήξει το σκορ. Σπανούλης πηγαίνει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Ντάρντεν. Έχει γυρίσει και ο Λούκας, ο Διαμαντίδης αντί του Σλότερ. Σλότερ έχει 4 φάουλ. Και ο Μάρτ Λοντζέσκι που έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του μεσού σεζόν έως το 2017 στη γραμμή των Βολών. Στους 18 Ολυμπιακός. Ο Κούπερ, Κούπερ εναντίον Σλούκα. Σλούκας, Ντάρντεν, Χάντερ, Λαφαγέτ, Petway, Διαμαντίδης, Μαυροκεφαλίδης, Κούπερ, Γιάνκοβιτς και Φώτσης. Διαμαντίδης έχει να αντιμετωπίσει διαδοχές παγίδες. Φεύγει μπάλα το Μαυροκεφαλίδη. Λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, Λάζαρε, τα λάθη, 4-14. Εδώ άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός δείχνει πόσο συγκεντρωμένος είναι και πόσο πολύ πονάει την μπάλα και δείχνει και από την άλλη ότι ο Ολυμπιακός δεν πιέζει. Ωραία έκφραση είναι, πόσο πολύ πονάει την μπάλα. Πονάει την μπάλα και δεν θέλει να τη χαρίσει. Δεν θέλει να τη χαρίσει, αλλά εδώ φαίνεται ότι και ο Ολυμπιακός δεν θέλει να πιέσει. Βλέπετε ότι μένει από πίσω, σε πολλά pick and roll πηγαίνει από κάτω. Το σούτ του Ντάρντεν
Η μπάλα στα χέρια του αρχηγού του Παναθηναϊκού, του Διαμαντίδη. Φώτσης. Δεν υπάρχει παίκτης μέσα. Εδώ πια δεν έχει πολλές επιλογές. Τώρα έχει παίκτη μέσα στη ρακέτα ο Παναθηναϊκός. Άργησε να βάλει παίκτη μέσα τον Μαυροκεφαλίδη. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να πιέζει κάθε κατοχή για να κόψει τις συνεργασίες. Εδώ η προσπάθεια του Φώτση. Δεύτερο φάουλ από τον Όλιβερ Λαφαγιέτ, με τη διαφορά στους 18. Ο Αντώνης Φώτσης στη γραμμή. Ακόμα 31 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Μπάτμαν χάνει την πρώτη βολή. Διαμαντίδης ξαναπήγε στον πάγκο. Ο Μπλουμς που δεν έχει παίξει καθόλου. Πενθυμίζω στην ιστορία του πρωταθλήματος, σε 22 τρίτους τελικούς, τις 19 φορές νίξανε γηπεδούκι τις τρεις φιλοξενούμενοι. Το έχει διαπράξει δύο φορές ο Ολυμπιακός, το 93 στην Γλυφάδα και πέρυσι στο ΆΚΑ, και μια φορά ο Παναθηναϊκός εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λαφαγιέτ. Τώρα προσπαθεί ο Κούπερ λίγο να πιέσει την μπάλα. Ο Νέλσον. Η άμυνα μακριά του Μαυροκεφαλίδη. Χάντερ. Γυρίζει ο Χάντερ. Το χουκ, το καλάθι από το πρώην παίκτη της Σιένα και του Ηλυσιακού πριν από 6 χρόνια. Ένα ωραίο baby hook, ένα Μάικαν, σαν αυτό που έκανε ο Τζος Μάικαν της δεκαετίας του 50, τον οποίο το λέγανε Mr. Basketball. Mr. Basketball, βέβαια. Ο μεγάλος σέντερ των Lakers της Μινεάπολης, ο πρώτος μεγάλος ψηλός στο παγκόσμιο μπάσκετ. Αυτόν θυμήθηκε τώρα ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, τον Τζορτ Μάικαν, που έφυγε από τη ζωή πριν από 2,5 χρόνια. Ο Χάντερ είναι στη γραμμή. 74-55 Ολυμπιακός, έχει 19 πόντους στο σακούλι του. Ο Παναθηναϊκός επαναφέρει τον Διαμαντίδη. Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια υπέρβαση, έχει να ανέβει ένα βουνό αυτό της τάξης των 19 πόντων. Μένουν ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου και ένα τελευταίο 12 λεπτό. 75-55 για δεύτερη φορά απόψε ο Ολυμπιακός περνάει με 20. Κούπερ. Διαμαντίδης. Σουτ για 3 με ταμπλό. Διαμαντίδη, ο καλάθι ήταν αυτό. Στη λήξη του χρόνου δεν είχε άλλες επιλογές. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα κατεβάσει τη διαφορά στους 17. Με το τρίποντο του Διαμαντίδη. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να προηγείται με 17, τέλος της περίοδου. 75-58, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ξανά πίσω πάμε, ο Άρης Μπάρκας εκεί μαζί του Μιλάν Τόμιτς. Coach, 10 λεπτά απομένουν. Τι πρέπει να συνεχίσει να κάνει ο Ολυμπιακός για να τελειώσει το πρωτάθλημα? Αγαπητοί μας φίλοι, είναι σοβαρός. Έναρξη της τέταρτης περίοδου και ο Ολυμπιακός μας στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει 40 λεπτά και τίποτα είναι λάθος. Από τώρα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να συνεχίσουμε να παίζουμε σοβαρό μπάσκετ. Γιατί μέχρι τώρα παίζουμε σοβαρό μπάσκετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά το Μίλαν Τόμιτς, οι 51 πόντοι που έβαλε ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο δεν είναι ρεκόρ σε ημίχρονο τελικών. Πέρυσι, να ευχαριστήσω πολύ το γραφείο τύπου του Εσάκια για την πληροφορία που μου παρέσχε. Στο πέμπτο τελικό εδώ στο ΣΕΦ, ο Παναθηναϊκός στο τελικό που έληξε 82-71, εδώ η διοικητική ηγεσία του Ολυμπιακού, είχε βάλει 53 πόντους, αν είναι το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ. Σλούκας για 3, 78-58. Ο Ολυμπιακός έχει τις ευκαιρίες, αλλά διαβάζει κιόλας σωστά τις καταστάσεις για να κρατάει τη διαφορά σε πολύ υψηλά επίπεδα μεταξύ 17-20 πόντων, το passing game του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης που έκλεισε το ημίχρονο, την τρίτη περίοδο, με το καλά 3 πόντων, επιθετικό rebound του Μπατίστα. Διαμαντίδης για τον Κούπερ, σουτ για 3. Ο Αμερικανός σκοράρει για το 78-61. Παναθηναϊκός κατεβάζει τη διαφορά στο 17. Ξανά σε ζώνη 2-1-2. Μια ζώνη η οποία προστατεύει τη ρακέτα κυρίως με τον Μπατίστα. Θέλουν να τον προστατέψουν, να τον έχουν μέσα. Το κρινό σουτ. Εδώ Χάντερ εναντίον όλων. Ο Μπατίστα. Και ο Φώτσης. Ο Φώτσης κατέβασε το rebound. Κούπερ. Διαμαντίδης. Με τη διαφορά στο 17 η μπάλα πηγαίνει
στον Γιάνκοβιτς. Ωραία συνεργασία ο πλευρά Παναθηναϊκού. Πολύ ωραία πάσα του Γιάνκοβιτς. Το έκανε πριν με τον Μαυροκεφαλίδη, ίδια ακριβώς πάσα από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι ο Γιάνκοβιτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σήμερα και δημιουργικά και εκτελεστικά και αμυντικά. Ο Ολυμπιακός έχει πάντοτε τον πρώτο λόγο. Προηγείται με 15-78-63. Λαφαγέτ, η πάσα στον Ντάρντεν. Κόπηκε με φάουλ εκεί όπως αποφαίνονται οι διαιτητές. Ένα φάουλ που θα το χρεωθεί ο Γιάνκοβιτς. Είναι πρόβλημα αυτό για τον Μανολόπουλο. Αλλά βασικά είναι για τον Γιάνκοβιτς γιατί είναι το τέταρτο. Μετά από 32 λεπτά ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει. Όχι, τρίτο είναι ο Γιάνκοβιτς. Ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει με μια διαφορά 15 πόντων τα βασικά σημεία της υπεροχής του. Ενέργεια, καλή αμυντική αντίδραση και το γρήγορο παιχνίδι που βρήκε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο είχε σκοράρει 51 πόντους. 79-63 διαχειρώσει του Λούκα. Ακόμα 8 λεπτά. Ο Σλούκας βάζει και τις δύο. 80-63. Ο Ολυμπιακός παίζει στον ίδιο ρυθμό με το πρώτο ημίχρονο. Έβαλε 51 πόντους στο πρώτο 20λεπτό και έχει βάλει 29. Και εδώ βλέπουμε μια πίεση σε όλο το γήπεδο. Μπατίστα άφησε την μπάλα στον Κούπερ. Η παγίδα, μένει ο Σλούκας πάνω του. Διαμαντίδη στα 7 λεπτά με τον πρίτες στις αλλαγές. Γιάνκοβιτς για 3 μπροστά στο Σπανούλη. Το αμυντικό rebound από τον Σλούκα. Ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει. Ο Σλούκας φρονίμως ποιόν. Κρατάει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έχει χρόνο έτσι κι αλλιώς. 13 λεπτά έχει χρόνο να οργανωθεί και άμενα του Παναθηναϊκού. Σλούκας. Λοτζέσκι. Προσποίηση του Σλούκα. Σπανούλης. Κακό σουτ υπό την πίεση του Γιάνκοβιτς. Μια επίθεση, trip drive έκανε ο Ολυμπιακός. Άρης κυκλοφόρησε καλά την μπάλα, αλλά τελευταία επιλογή του Βασίλη δεν ήταν από τις καλύτερες. 80-63. Κούπερ εναντίον Λοτζέσκι. Περνάει με φοβερή σταυρωτή εκεί ο Κούπερ. Απ' τη γωνία ο Διαμαντίδης. Ο Ολυμπιακός ελέγχει τα rebound, δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Το παιχνίδι των κατοχών είναι πάρα πολύ σημαντικό σε έναν αγώνα υψηλής σημασίας, μεγάλης σημασίας. Ποιος θα κάνει παραπάνω κατοχές, άρα λίγα λάθη. Και εδώ λάθος Σπανούλη. Κούπερ φεύγει στον εμβιδιασμό, κόβεται. Έρχεται ο Γιάνκοβιτς, δεύτερος παίκτης στο επιθετικό rebound για το 80-65. Υποδοθεί καλά τη φάση ο Γιάνκοβιτς. Αλλαγή, θα περάσει ο Ντάνστον. Αντώνη, μια αλλαγή για τον Ολυμπιακό μας στη θέση του Οθέλο Χάντερ. Για τον Σφερόπουλο είναι μεγάλη υπόθεση αυτή ότι μπορεί να αλλάζει δύο παίκτες ίδιου στυλ, ίδιας κοψιάς. Χάντερ δηλαδή και Ντάνστον, ίδιων κυβικών. Αποσύρει το Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς εδώ έχει 15 πόντους, 4-4 βολές, 1-2 τίποτα, 3-7 τρίποτα. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στο μάθημα εξτρεμής. Εναντίον ζώνης ξανά Ολυμπιακός με τον Πρίτεζη. 3-2 αυτή τη φορά. Σλούκας. Εδώ βλέπουμε match-up ζώνη, βλέπουμε τον Μπατίστα να ανεβαίνει πάνω, να προσπαθεί να πιέσει. Προσπίση του Λοτζέσκι, βρίσκει το διάδρομο. Η πάσα δεν είναι καλή, ο Ολυμπιακός κάνει 3 λάθη στη σειρά. Ένα κακό σουτ του Σπανούλη και 2 λάθη στη συνέχεια στην πάσα. Σλότερ, ο Φώτσης, ο Διαμαντίδης. Δίνει εντολή στον Μπατίστα να πάει μέσα. Παίζει άμυνα εκεί ο Πρίτεζης. Φάουλ πάνω στον Ρουγουανό. Από τον Γιώργο Πρίτεζη. 80-65. Διαφορά στους 15 υπέρ του Ολυμπιακού. Γυρίζει ο Μάντζαρης. Αντί του Σλούκα. Παναθηναϊκό συνεχίζει με το ίδιο σχήμα. Στην επαναφορά των 14 δευτερολέπτων. Ο Μπατίστα τώρα. Ωραία προσπίση με τους ώμους. Με τον Ντάνστον. Το καλάθι από τον Μπατίστα. Για το 80-67 και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Εδώ ο Μπατίστα εναντίον Ντάνστον.
Μπατίστα ήταν εκείνος που πέτυχε τον νικητήριο καλάθι από την ασίστ του Διαμαντίδη με το κάρφωμα στις 9 Οκτωβρίου στον μοναδικό από τους 5 ως τώρα αγώνες που έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός στον προημιτελικό του κυπέλλου. Εν συνεχεία κυπελούχος Ελλάδος ο Παναθηναϊκός. Εν συνεχεία ο Ολυμπιακός φιναλής της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός απέχει 6 λεπτά από τη στέψη και ο Παναθηναϊκός απέχει 6 λεπτά από το δικαίωμα του τέταρτου αγώνα. Αλλά προφανώς η πλάστηκα κλείνει υπέρ του Παναθηναϊκού που προηγείται κιόλας με 12. Υπέρ του Ολυμπιακού που προηγείται με 12. 80-68. 6 λεπτά ακόμη. Σπανούλης με τον Μποχωρίδη και τώρα με τον Μπατίστα. Περνάει η πάσα έξω. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Και τεχνική ποινή στο Λευτέρη Μποχωρίδη. Εδώ η προσπάθεια του Σπανούλη. Ο νεαρός βασικός στέλεχος της Εθνικής Ομάδας Νέων. Είναι η γενιά Παπαπέτρου που είναι από ένα Γραβάνη. Παπαπέτρου, Αντετοκούμπο. Δεν δικαιούται όμως αυτή τη φάση ο Μποχωρίδης να τρώει τεχνική ποινή. Είναι ο πιτσιρικάς, πρέπει να... Είναι αυτός που θα σέβεται το σφύριγμα. Θα μπορούσαμε κάποιος να δικαιολογήσουμε μια τέτοια αντίδραση του Διαμαντίδη ή του Φώτση που έχουν αυτό το κύρος, αλλά σε καμιά περίπτωση του Μποχωρίδη. 81-58, 81-68 με τη βολή του Σπανούλη από κύμα της τεχνικής ποινής στον Μποχωρίδη. Πρίντεζης προσποιήσεις, θα χρεωθεί με βήματα όμως. Ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού, 81-68, ακόμα 5,5 λεπτά. Ο Ολυμπιακός που κράτησε τα λάθη του στα 4, τώρα έφτασε στα 7. Κάνει ωραίο σπίνα, αλλά μετά κάνει την ισορροπία του στο τελείωμα. Μποχωρίδης, η μπάλα στο Φώτση, έκοψε ο Κούπερ. Είναι μόνος του, δεν τον έχει δει ο Διαμαντίδης. Έχει σούτ δηλαδή εκεί ο Κούπερ, που ανεβαίνει ψηλά τώρα. Η πάσα στον Μπατίστα. Μπατίστα δεν έχει τη φρεσκάδα, δεν έχει και τα ανακλαστικά εκεί για να πιάσει τη σκαστή πάσα του Διαμαντίδη. Δεν ήταν και συγχρονισμένη, δεν ήταν στην ίδια ευθεία. Ναι. Ο νόμος λέει η ότι γωνία, η μπάλα... Η γωνία της πάσας. Μπράβο, η μπάλα μαζί με το καλάθι θα... και ο παίκτης ο οποίος θα πρέπει να πάρει την μπάλα θα πρέπει να τη βρίσκει στην ίδια ευθεία. Εδώ δεν συγχρονίστηκαν καλά ο Πόενγκαρ μαζί με το ψηλό. Η μπάλα στον Σπανούλη. Εκεί έχει σουτ, είναι ελεύθερο σουτ, τριοπάντο θα του αρχηγού του Ολυμπιακού που έβγαλε ένα ολόκληρο ημίχρονο χωρίς να έχει φτωχίσει εντός παιδιάς, αλλά βρήκε ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός στους 16 με το τρίτο τρίποντο του αρχηγού του απόψε. Κούπερ με τον Πρίντεζη στο μισμάτς. Διαμαντίδης υποπίεση για τρεις. Rebound του Λοτζέσκι, φάουλ από τον Εστεμπάν Μπατίστα. Εδώ ξανά η εκτέλεση του Σπανούλου. Πάμε μια βόλτα μέχρι τους δυο πάγκους την ώρα που ο Μανολόπουλος επαναφέρει τον Γιάνκοβιτς. Έχουμε time out, άρα θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ξανά πίσω, οι Μαζορέτες κάνουν ακόμα τη δουλειά τους. Ο Σφερόπουλος κάνει τη δική του, ο Μανολόπουλος τη δική του. Τρεις πρώτοι σκόρες του Ολυμπιακού, Σπανούλης έχει 20. Ο Πρίντεζης 12, ο Λοτζέσκι 11. Εάν δεν με απατάει μνήμονα θα δω και τα χαρτιά μου. Εδώ ο Άντης με τον με τον Χρήστο Χολίδη, τον τραγουδιστή που έπαιζε μπάσκετ και μάλιστα λένε ότι ήταν καλός παίκτης. Κάπου στο Εγάλιο έπαιζε εκεί στη γειτονιά του Χαραλαμπόπουλου. Πάμε στον Άρη Μπάρκα και στον Κώστα Κατέβα. Άρη, η οδηγία ήταν να συνεχιστεί η ίδια πίεση και στην άμυνα και η ίδια σοβαρότητα στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός θέλει να εξασφαλίσει το rebound. Αυτό ήταν το μοναδικό χτυπητό πρόβλημά του σε αυτήν την αναμέτρηση. Και από εκεί και πέρα να κρατήσει το μυαλό του εκεί που πρέπει για να τελειώσει σωστά το μάτς. Εδώ είναι ο Μπράιαν Ντάνστον. Βασίλης Πανούλης είχε βάλει 20 πόντους το Δεκέμβριο στο πρώτο μάτς. Τελευταία φορά που είχε βάλει πάνω από 20 πόντους ήταν 2 Ιουνίου του 2012. Σπανούλης έχει 20 τώρα. Αν βάλει έναν ακόμη θα κάνει ρεκόρ πενταετίας. Εναντίον, εννοείται στα ντέρμπι με την προηγούμενη ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ η διεκδίκηση μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Με τη διαφορά στους 17.
Ο Γιάνκοβιτς έκανε τη δουλειά και διεκδίκησε το rebound και έτσι πήρε κατοχή ο Παναθηναϊκός. Να τα rebound 18-8, 18-10, 10 επιθετικά rebound και ο Παναθηναϊκός, 8 Ολυμπιακός. Η διαφορά είναι στα λάθη για άλλο ένα βράδυ. Παρά το γεγονός που έκανε 3-4 μαζεμένο ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο. Τρίτη και τέταρτη τώρα. Rebound του Ντάνστον με αντίπαλο το Μαυροκεφαλίδη. Ο Σπανούλης τρέχει, αλλά εκεί θα περιμένει. Να και τα λάθη. 7 με 15. Υπερδιπλάσια έχει ο Παναθηναϊκός. Και όσο απλοϊκό και αν ακούγεται, τα λάθη πληρώνονται. Η πάσα του Πρίντεζη Ντάνστον. Φάουλ του Μαυροκεφαλίδη στο 1-1. Μέσα στη ρακέτα είναι το 5ο φάουλ του Μαυροκεφαλίδη που εγκαταλείπει τη μάχη. Την έδωσε για τα καλά και σήμερα και στα προηγούμενα δυο μάτς. 5ο φάουλ του Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Ο Ντάνστον είναι στη γραμμή. Και 86-68. Έχει τα νεύρα του τώρα εκεί ο Μαυροκεφαλίδης. Κώστα. Κώστα, κατέβα. Ο κόουτς Μανολόπουλος θέλει προσοχή από τους παίκτες σε ό,τι αφορά στα φάουλ, διότι ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει σε κάθε περίπτωση τις βολές, αφού τα ομαδικά φάουλ έχουν συμπληρωθεί για τον Παναθηναϊκό. Ζητάει περιορισμένους χώρους στα σούτ, τα οποία θα παίρνουν οι ερυθρόλευκοι, και στην επίθεση όσο το δυνατόν συχνότερα το pick and roll με τον Μπατίστα. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Κούπερ. Μετά την πάσα του Διαμαντίδη, ο Ολυμπιακός προηγείται με 19-87-68. Μπατίστα εναντίον Ντάνστον. Αυτό είναι το 16ο λάθος του Παναθηναϊκού. Ο Ουρουγουανός γενικώς είναι επιρρεπής στα λάθη. Ήταν ο πρώτος σε λάθη στην Ευρωλίγκα φέτος. Είναι το στυλ του τέτοιο. Πολλές φορές δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα. Είναι και το στυλ του, δεν είναι και σε καλή φόρμα. Ναι, αυτό παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Μάντζαρης για τον Πρίντεζη. Η μπάλα στον Σπανούλη. Σπανούλης εναντίον Διαμαντίδη. Τα δύο σύγχρονα ιερά τέρατα του ελληνικού μπάσκετ. Σπανούλης, επιθετικό rebound, καινούργια κατοχή με τον Πρίντεζη. Φωνάζει εκεί στο βάρος ο Μανολόπουλος και έχει δίκιο. Σε ζώνη ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός με τον Μάντζαρη που θα σουτάρει για... τη διαφορά στους 22 και αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλο καύσιμο πια στο τεπόζιτο του Παναθηναϊκού ή αν ο Ολυμπιακός σιγά σιγά αρχίζει να χαϊδεύει το τρόπαιο. Θα πάρουμε απαντήσεις αυτά όταν γυρίσουμε στα τελευταία 3 λεπτά. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 90-68. Τους χωρίζουν 22 πόντοι. Απομένουν ακόμα 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την λήξη της αναμέτρησης, για να μάθουμε αν για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός θα στεφθεί πρωταθλητής με sweep, σκουπίζοντας δηλαδή τη σειρά, ή αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει λάβαρο την υπερηφάνεια του, θα αρνηθεί να ιτηθεί, ενώ όλα δείχνουν ότι είναι πεσμένο στο καναβάτσο αυτή τη στιγμή. Αλλά στο μπάσκετ πολλά πράγματα ανατρέπονται, πολλά πράγματα γυρίζουν. Στους 22-90-68, τα δύο 13 άρια, Διαμαντίδης εναντίον Λοτζέσκι. Η μπάλα στο Φώτσι, ο Φώτσι με τον Πρίντεζη. Πάνε για ένα high low, παίζει τρομερή άμυνα εκεί ο Ντάνστον. Από μπροστά στον deny, στην άρνηση δηλαδή, της πάσας προς τον Μπατίστα. Φώτσις. Και εκτός από το ότι παίζουν μπροστά τον Μπατίστα, αποκλείουν και τη high low πάσα και έτσι έχουν τη δυνατότητα επιλογής να μπορέσουν να αλλάξουν τη γωνία και να περάσουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Μάντζαρης, η πάσα έξω, Πρίντεζης. 11 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Λοτζέσκι τώρα πιάνει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Ο Ολυμπιακός έχει 2,5 λεπτά για να δει το τέλος να γράφεται και περνάει και με 22. Το 3 στα 10 τρίποντα για ο Σπανούλης. Έχει 6 ασίστ, τις περισσότερες στη σειρά. Μπατίστα. Μπατίστα εναντίον Ντάφτον. Καλό passing game ο Παναθηναϊκός στη γωνία, ο Φώτσης, rebound, πήγαν τρεις παίκτες του Ολυμπιακού στο rebound. Κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη να φοράνε τα μπλουζάκια που γράφουν Ολυμπιακός πρωταθλητής πίσω από τη ρακέτα. Αρχίζει και μαζεύεται κόσμος. Σπανούλης.
Σουτ για τρεις από τον Πρίτεζη. Ο Ολυμπιακός που μόνο μετά τον αποκλεισμό του στο κύπελλο και την ήττα του, αλλά βέβαια συνιστούσε τεράστια επιτυχία το να φτάσει στο τελικό της Ευρωλίγκας. Αυτός ο τίτλος του έμεινε ως ο τελευταίος ζωντανός στόχος. Ο Ολυμπιακός σε 1,5 λεπτό από τώρα θα στεφθεί πρωταθλητής για 10η φορά στην ιστορία του, για πρώτη μετά από 2 χρόνια, από το 2012. Το καλάθι από το Πότσι ανέλειπαν κυκροτίδες. Αλλά ούτως ή άλλως έτσι πως υπάρχει και καπνογόνα στο γήπεδο. Κύριε μας, σας παρακαλούμε πολύ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός παρακαλεί τον κόσμο. Εδώ ο Σπανούλης εξελίγει για τρεις, το τέσσερο τρίπο, το τέταρτο τρίπο τόσο. 93-70. Η προειδοποίηση στον διακοπή το μάτι. Έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι προπονητές να συζητήσουν τον κόσμο να σταματήσει. 54 λεπτά ακόμα. Η μπάλα στον Διαμαντίδη, στον Μπατίστα. Θα καρφώσει για το 93-72. Ο Διαμαντίδης με τον Πρίτεζη αγκαλιάζονται στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο εκφωνητής εξακολουθεί με παρακλητικό τόνο να ζητάει από τον κόσμο να σταματήσουν να ανάβουν βαρελότα, να ρίχνουν βαρελότα και να ανάβουν τα πνογόνα. Ώστε το μάτς να λήξει και να μην είναι επισφαλής η λήξη του και η αποχώρηση των ομάδων. Οι αγκαλιές του Σφερόπουλου με τον Ντόμιτς, τον Μαρμαρινό, τον Γιανακοτέλη στον πάγκο του Ολυμπιακού και τον όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί. Καβαδάς, rebound του Σλότερ με τον Κουτσοκέρα επίσης. Σλότερ, Φώτσης, Διαμαντίδης. Ο Ολυμπιακός περίμενε 2 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός πήρε 2 σερί πρωταθλήματα, ο Γιάνκοβιτς καρφώνει. Ο Αγραβάνης γυρίζει θέση του Πρίντεζη. Θέλει να του χαρίσει το standing ovation, την αποθέωση από τον κόσμο. Ο Σφερόπουλος είχε βγει νωρίτερα και ο Σπανούλης. 17 λεπτά ακόμα Μάντζαρης. Αλληλοσυγχαίρονται, πηγαίνει πρώτος ο Διαμαντίδης να δώσει το σύνθημα. Ολυμπιακός θα τηρήσει το fair play. Δεν θα κάνει τελευταία επίθεση. Πολύ υποτικά, πολύ αντρίκια, πολύ πανικαρίσια. Οι παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάζονται, αλληλοσυγχαίρονται. Έχει κατέβει κάτω ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Οι άνθρωποι του τμήματος ασφαλείας του Ολυμπιακού προσπαθούν να διασφαλίσουν την ομαλή αποχώρηση της ομάδας του Παναθηναϊκού και στη συνεχεία ο Ολυμπιακός μπορούν οι παίκτες του με τον κόσμο να πανηγυρίσουν. Δεν έχουμε είσοδο παδών στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό στη σειρά με την Μπαρτσελόνα. Και τώρα πια τελευταίος αποχωρεί ο Ντεμάρκους Νέλσον. Οι πράσινοι διέφυγαν. Οι πράσινοι διέφυγαν με πλήρη ασφάλεια από το γήπεδο. Και τώρα πια το γήπεδο ανήκει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ακριβώς, Γιάννα. Εδώ ο άνθρωπος που θα συνδέσει το όνομά του με την κατάξη του τίτλου. Μετά τους Πανουδάκηδες, μετά το Ματθαίου, μετά τον Γιάννη Ιωαννίδη και μετά τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, ο Γιάννης Φερόπουλος οδηγεί απόψε. Ήταν 3 χρόνια βοηθός στον Ολυμπιακό, συνεργάτης του Καζλάουσκας, του Γκέρσον και του Παναγιώτη Γιαννάκη. Εν συνεχεία άρχισε τη σόλο καριέρα στον Κολοσσόροδο και στον Πανιόνιο. Έκανε πολύ καλή δουλειά και αν από τις στατιστικές είναι δύσκολο να βγάλουν τα συμπεράσματα για τον προπονητή, γιατί συνήθως οι στατιστικές λένε για τους παίκτες. Ωστόσο υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία μπορούν να δικαιώσουν τον coach Βερόπουλο. Τα λίγα λάθη και η καλή κατανομή των φάουλ είναι τα νούμερα τα οποία όλα τα εύσημα πάνε στο coach. Η εξαιρετική άμυνα του επίσης που έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση από την αρχή και όπως λέει και ο Χάντερ, σε κάθε αγώνα έχει κολλήσει με λούνα του προπονητή στην άμυνα. Πάμε για γρήγορα στον Γιάννη Μέγα, έχει μαζί του τον πρόεδρο της Λίγκας. Βασίλη, έχουμε μαζί μας τον κύριο Χαλβατζάκη, πρόεδρο του ΕΣΑΚ, ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει την απονομή στον Ολυμπιακό.
Κύριε Χαλβατζάκη, εντάξει, το πλάνο δεν πειράζει, είμαστε στον αέρα. Το κύπελλο είναι εδώ. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα βήμα για τη Λίγκα, το ότι μπορούμε να κάνουμε και απονομές. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση, γιατί δεν είναι ένα βήμα. Το πρωτάθλημα πήγε μια χαρά. Συνήθως απονομές γινόντουσαν σε φιέστες μετά τα ματς. Όχι, εντάξει, ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0, οπότε η απονομή θα γίνει κανονικά. Εντάξει, πήγε πολύ καλά το πρωτάθλημα φέτος, δίκαια το παίρνει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ μεγάλος αντίπαλος, έπαιξε στα ίσια. Πιστεύω ότι όλοι οι φιλάθλοι έμειναν ικανοποιημένοι φέτος. Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, του χρόνου το πρωτάθλημα είναι ακόμα καλύτερο. Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Δεν τις παρούσεις, έχουμε πολλά στο μυαλό. Καταρχήν να κάνουμε την απονομή, μετά να ηρεμήσουμε. Έχουμε και έναν αγώνα την Τετάρτη, γιατί ακόμα η επόμενη θέση δεν έχει κλείσει. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για μας. Είχαμε κάτω από πολλές αδίξιες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες. Ολοκληρώθηκε όμως. Κάναμε ένα βήμα μπροστά. Του χρόνου θα κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα για να έχουμε το πρωτάθλημα που μας αξίζει. Γιατί το μπάσκετ για μένα είναι το καλύτερο άθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Βάσιλη, ο λόγος σε εσένα και πάλι. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα έχουμε την επιστροφή στον αγωνιστικό γόνατο και ο άνθρωπος ο οποίος 28 χρόνια πριν σαν σήμερα εδώ ασπάζεται τον Γιάννη Σφερόπουλο, τον Χρήστο Μαρμαρινό, είναι ο Βασίλης Γαλακοτέλης, τον έφερε μαζί του Σφερόπουλο στον Πανιόνιο, ο Χρήστος Σταυρόπουλος ο Γενικός Διευθυντής, ο Αντρέας Οκατούλης ο γυμναστής του Ολυμπιακού, ο Κουτσοκέρας, ο Άλγυρης Καμπούρης που πριν από 28 χρόνια τέτοια ώρα έβαζε εκείνες τις μυθικές βολές στην Άγια Νύχτα του ελληνικού μπάσκετ, στο τελικό του Ευρωμπάσκετ. Ο κόσμος εδώ, κάποιοι πρότισαν να προμηθευτούν κιόλας τις φανέλες που γράφει πρωταθλητής Ελλάδος. Αγαπητοί μας φίλοι, και η ανακοίνωση τώρα της έναρξης διαδικασίας της απονομής. Είμαστε πάντοτε εδώ με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Ένα πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται σε νορμάλ συνθήκες. Είχε απόλυτο δίκιο στην ερώτηση που έκανε στον κύριο Χαλβατζάκη ο Γιάννης Μέγας. Στο παρελθόν έχουν συμβεί πολλά άσχημα πράγματα. Αλλά λέω, Λάζαρε, και εσύ που έχεις διατελέσει και πρόεδρος των παιχτών και επιφανές στέλεχος του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία 20 χρόνια, αξίζουμε ένα ωραίο μπάσκετ, αξίζουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, αξίζουμε ένα ωραίο επίλογο στο πρωτάθλημά μας. Έτσι δεν είναι? Όντως. Εδώ βλέπουμε οι παίκτες του Ολυμπιακού βγαίνουν από τα αποδυτήρια. Εδώ είναι και ο άτυχος της υπόθεσης, ο Μιχάλης Τσαϊρέλης, που τραυματίστηκε, έκανε εγχείρηση. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε όλοι μαζί, δεν μπόρεσε να παίξει, σιγά σιγά τους αθλητές μας, το προπονητικό σταφ. Η ώρα της απονομής. Βλέπουμε εδώ με τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί έξω από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, στο διάδρομο προς τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο της σεζόν 2014-2015. Ο αρχηγός του και ο προπονητής του και οι πρόεδροι του θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα εμφανιστούν τελευταίοι στην αρένα. Με την κατάκτηση του τίτλου που για κάθε ομάδα, αλλά για τον Ολυμπιακό απόψε που είναι το γεγονός αυτό της χρονιάς, η κατάκτηση του τίτλου είναι το γεγονός. Ανταμείβη Κόπους. Παρουσιάζονται οι παίκτες του Ολυμπιακού με το νούμερο 4, ο Μπρετ Πέτγουεϊ. Από το Μίσιγκαν. Ηλυσιακός βυσής στους Harlem Globetrotters, στο Ρέθυμνο και στον Ολυμπιακό. Ο Θέλο Χάντερ από το North Carolina Hillsboro και το Ohio State, στον Ηλυσιακό, τη Σάσαρη, στη Κίνα και στην Αζοφμάς. Ο Μπράιαν Ντάνστον από το Κεντάκι, το Φόρνταμ, την Νότια Κορέα, τον Άρη, το Ισραήλ, τη Βαρέζα και τον Ολυμπιακό. Ο Τρενέλ Ντάρντεν από την Τουρκία, μετά τον Νιαγάρα, το Σαρλερουά, το Στρασβούρ, την Ανσί, τη Μάλαγα, τη Ζαλγκύρης και την Ρεάλ, ο Ιωάννης Παπαπέτρου από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου έπαιξε μια σεζόν. Ο Κώστας Λούκας από το Μαντουλίδη, τον Άρη και τον Ολυμπιακό, Όλιβερ Λαφαγκέτ. Από τον Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάννα, του Σέλτικς, την Παρτιζάν, τη Μακάμπη και τη Βαλένθια και της Αλγύρης και την Εφές. Ο
Ανδρέας Χριστοδούλου από την Κύπρο και από το Μαντουλίδη. Γίνεται παρουσία στο παίκτο του Ολυμπιακού. Λουτζέσκι! Ο Μάτι Λουτζέσκι από το Wisconsin, από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Από την Χαβάη, όχι από τον Νιαγάρα που είπαμε προηγουμένως. Από την Οστάνδη, το βελούδινο σφυρί του Ολυμπιακού, Μιχάλη Τσαϊρένης, με μια μεγάλη χρονιά πέρυσι στον ΠΑΟΚ και στην αρχή της σεζόν του Τενερίφη. Γιώργος Πρίτεζης, από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου, τον Ολυμπιακό, την Ολύμπια Λάρισας, τη Μάλαγα και ξανά τον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης Αγραβάνης, από τον Μαρούς, τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης, γέννημα φρέμα του Περιστερίου. Εδώ και 4 χρόνια βασικότατος του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Καβαλάς από τον Ιωνικό Νικαίας, τον Πανιόνιο και τώρα πλέον στον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο γιος του Άγγελου Κατσίβελη, από τον Νέστορα, Βασίλης από τον Μαντουλίδη. Ο Βασίλης Μουράτος, νεαρό στέλεχος του Ολυμπιακού, από τους Αγίους Αναργύρους. Προπονητής της ομάδας, ο Γιάννης Φερόπουλος. Ο πατέρας του, ο Δοντία, τον Σάβα Φερόπουλος, έπαιξε 2 σεζόν στον Ολυμπιακό στη δεκαετία του 50. Είχε πολύ καλός επιτενικός χαφ. Και εδώ ο πρώτος τίτλος στην ιστορία για τον Γιάννη Φερόπουλο. Ο Μίλαν Τόμιτς, μια εμβληματική φιγούρα, σημαία του Ολυμπιακού. Από το 1991, 24 χρόνια. Ο Χρήστος Μαρμαρινός, εδώ ο Τόμιτς με την κόρη του. Ο Χρήστος Μαρμαρινός που είναι παραπάνω από 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Βασίλης Γερακοτέλης. Του Γιάννης Φερόπουλου. Στο τεχνικό επιτελείο. Βαγγέλης Κουτσοκέρας. Ο Βαγγέλης Κουτσοκέρας που εντάχθηκε στο team επιμερών Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Λαρισαίος. Ο γυμναστής Ανδρέας Κατζούρης από το Μαρούσι. Μεταγραφή εδώ και χρόνια από τις μέρες του Γιαννάκη στον Ολυμπιακό. Ο γιατρός Γιώργος Παπαγιανόπουλος. Ο Μανώλης Μύριο Κεφαλιτάκης επίσης. Ο Μάριος Σαγκαράς, οι φυσικοθεραπευτές, οι φροντιστές και τα υπόλοιπα στελέχη. Όλοι είναι σημαντικοί. Ελλάζω, όλοι. Όλοι αυτός ο φροντιστή μέχρι και τον αρχηγό. Αυτό είναι μια ομάδα δένεται μέσα στα πολιτήρια, μια ομάδα δένεται μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χωρίο, στο ξενοδοχείο. Όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να πάρουν αυτό το τίτλο. Ένας λείπει ο... Όπως τον λένε που λέει και ο Νίκος Ζήσης, όπως τον λένε είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος θα βγει μαζί με τους πρόεδρους. Μάλλον θα προηγηθούν οι πρόεδροι και ο κύριος Κιτσίνας και θα βγει τελευταίος ο Σπανούλης σε μια πραγματικά με τον Θόδωρο Μπιδάλη εδώ, τον άλλο διεθνή διετή κομισάριο. Το γήπεδο είναι πλημμυρισμένο από κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Και θα βγει τελευταίος ο Σπανούλης, γιατί αυτός είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Είναι ο MVP του μάτς. Δεν ξέρω αν θα βγει και MVP του πρωταθλήματος. Αλλά είναι εκείνος που ως αρχηγός θα σηκώσει το τρόπο. Είναι τιμητική αυτή η κίνηση που το κάνει. Πολύ, το πολύ, πραγματικά. Πολύ τιμητική πραγματικά. Νάτος εδώ, ο Βασίλης Σπανούλης. Ένας από τους μεγαλύτερους στάρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, από το κεραυνό Λάρισας, το γυμναστικό σύλλογο Λάρισας, το Μαρούσι, το Παναθηναϊκό, τους Houston Rockets, ξανά το Παναθηναϊκό και από το 2010 στον Ολυμπιακό. Μια μυθική φιγούρα πια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νούμερο 50 στο draft, 3 τίτλοι Ευρωλίγκας, 4 τελική Ευρωλίγκας, 3 βραβεία MVP, 3 μεγάλα μετάλλια με την εθνική ομάδα, 6 μετάλλια, 3 με την εθνική ανδρών, 3 Ευρωλίγκες, 5 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 με το σημερινό, 6 κύπελλα Ελλάδος. Και ο Σπανούλης που ζητάει από τον κόσμο, αφού αυτός βαράει το βιολί, να τον ακομπανιάρει. Και τώρα η μεγάλη κοινή Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2014-2015 υπό τους οίκους του UEFA Champions με
μαζί με, το, με τα κομφετή πρωταθλητή της Basket League Strat για τη σεζόν 2014-2015. Ο Βασίλης Φανούλης σηκώνει το ιερό δισκοπότηρο στον ουρανό του ΣΕΠ. Πριν από 28 χρόνια, τέτοια ώρα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης σήκωνε τη μυθική κούπα.